Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Έλα μαζευόμαστε, μας έπιασε φλεαρία έξω εκεί με βαραγιάννη, κάναμε ένα πηγαδάκι ωραίο με κοστί, με έτσι, με γιουβέτσι, με σμαράγδα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, 1η του Οκτώβρη, καλό μήνα να πούμε Κωνσταντίνε, έλα γουέρνου, πες με ένα καλό μήνα. Δεν τα γουστάρω αυτά. Δεν τα γουστάρεις πάλι. Δεν μ' αρέσουν οι καλοί μήνες. Τι σ' αρέσουν οι κακοί μήνες. Εμένα μ' αρέσει 2 του μηνός. 2 που πληρώνεσαι. Ε, τι μαγάσας είσαι. Σ' αρέσει το 2, ε. Η 2 του μηνός είναι μια καινή. Καινή μέρα, ναι, ψυχρή. Πάνε 2 να τελειώνουν, να πέσει το μαρούλι, έτσι. Μπορεί ότι από 30 του μηνός να έρχεται η 2. Το 2 κατευθείαν. Άσε, ρε, τι παγάσα είσαι. Τη μία, τι αντικά. Αλλά τα λες ωραία, ρε φίλε. Τα λες, δηλαδή το εξηγούσε ωραία τώρα έξω στο το πείμα στον Βαραγιάννη και με βρίσκει σύμφωνο. Όταν είμαι. Κάνω εγώ, μιλάω. Ναι, ναι. Ο Βαραγιάννης ακούει, ξέρεις, ναι. Είναι εύσημο για μένα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, είναι, ναι. Γιατί είναι λογαγός κι αυτός, δεν είναι. Είναι δυναμίτη. Είναι το αντίθετο εδώ τη πρωινή μαζόνη. Εδώ το που λέμε μα. Λοιπόν, καλημέρα. Μία του μήνα, 2 θα θέλαμε να είναι ράπε. Η μία του μηνός να φεύγει. Να φεύγει, να έρθει το 2, ρε παιδιά, να τελειώνουμε τώρα. Πάντως σαν σήμερα. Και 30 του μηνός, ναι. Και 30 του μηνός. Πλακώνουν όλοι οι γύφτουλες, θα πούμε, έξω από την τράπεζα. Δεν μπορείς να πας. Δεν σ' αρέσει αυτή η εικόνα, ε. Κάτσε, ρε φίλε. Δεν σ' αρέσει αυτή η εικόνα της ουράς. Έχεις το έμφυα, έχεις το τέλη κυκλοφορίας. Πάνε 10-15 του μηνός, ρε γύφτο. Σάμα τις να πούμε, άμα πας 30 το γλιτώσεις. Αυτοί είμαστε, της τελευταίας στιγμής. Στο 90 να βάλουμε το κόλλο, ρε φίλε. Ρε γύφτο, πρωί πρωί. Οι ουρές αυτές οι τράπεζες με αγχώνουν εμένα. Πραγματικά με έχουν. Λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται. Μου γυρίζει. Έχεις και την άλλη, μπαίνεις μέσα στην τράπεζα. Καλημέρα. Ποια είναι η άλλη. Πας βουλ στο ταμείο. Μόλις κάνεις κίνηση, να πούμε, σαν Αυτόπουλος να πας στο ταμείο. Τι γίνεται, λοιπόν. Σε ορμάει μια γκόμενα. Η γκόμενα εσένα. Ελάτε, κύριε, λέει, στο μηχάνημα. Ρε χριστιανή μου. Εγώ εσένα θέλω. Ρε, δεν θέλω μηχάνημα. Θέλω αυτόν τον χοντρό που κάθεται στο ταμείο. Γιατί τον θες. Για να μιλήσω μαζί του, γιατί ρε. Γιατί δεν θες το μηχάνημα. Όχι, δεν θέλω. Καλημέρα, θες να πεις με τον χοντρό. Εδώ μια καλημέρα δεν λες. Ρε αγόρι. Τι πράγμα είναι, ρε. Θέλω να σε πω ότι αυτό το πράγμα. Θέλεις επικοινωνία, κατάλαβα. Όχι, λέει, ελάτε απ' εδώ, λέει. Δεν θέλω, λέω. Θέλω τον χοντρό. Μα λέει ο χοντρό. Θες το χοντρό, ε. Το χοντρό θέλω να μιλήσω. Άμα είναι καμιά λιγνή ξανθιά, τι θες ακόμα πιο πολύ. Ακόμα περισσότερο. Αλλά θέλω να σου πω. Να ανταλλάξω κουβέντες, ρε παιδί. Να πεις καλημέρα. Να βριστεί. Α, εσύ το μυαλό σου να βριστεί κατευθείαν. Άσο, μα είναι πάει στο μηχάνημα, βρει το μηχάνημα. Δεν μπορεί να μαλώσει με το μηχάνημα. Πώ τράβω τον αποκαιτήρι, κράκ, αχ, τι με έκανε εδώ και ξεκίνα μάχη μαζί του. Ναι, αφού θε, ρε παιδί μου, φτιάξε ένα διάλογο φανταστικό, ένα δικό σου τέλο πάντων. Λέει, πατάζει το κουμπί, λέει, και παρκάρει, λέει, το αυτοκίνητο. Πρέπει να τρακάρει προφυλακτήρα με προφυλακτήρα. Να βγει ο άλλο να πει τι με έκανε στα μάξι μου. Ρε φίλε, εσύ συγγνώμη να το πει. Να πέσουν εξηλίκια. Να σε πει, αυτά είναι ζωντανό οργανισμό, ρε παιδιά. Πατάει το κουμπί, λέει, και παρκάρει. Θα προλάβω ακόμα και πώ θα κλέψουν οι σχολέ οδηγών. Σωστά, ρε. Πώ θα δώσει μίζα να πούμε στον άλλο για να περάσει στη σχολή οδηγών. Τι ωραία που τα λέμε πρωί-πρωί. Τι ωραία που τα λέμε πρωί-πρωί, Κωνσταντίνο. Να βγει ο υπουργό του. Και μια που είσαι τώρα για αυτοκίνητο. Για το αυτοκίνητο, έχουμε αναρτήσει σήμερα μία κορασίδα που αλλάζει λάδια στο αυτοκίνητό της. Βέβαια, μπερδεύει λίγο τα λάδια. Αυτή είναι για να της αλλάξει τα λάδια. Και τα πετρέλαια μαζί. Ναι, βάζει λάδι, έλα, βάλε λάδι και λαβράδι, βάζει λάδι για να τηγανίζουμε αυγά και πατάτες. Τώρα αυτό είναι ρατσιστικό. Γιατί είναι ρατσιστικό, αφού έχει γίνει. Ρατσιστικό, τι να κάνουμε. Βάζει λάδι στο αυτοκίνητο, γίνεται. Δεν μου λες, από τους 10 άντρες, πόσοι μπορεί να αλλάξουν λάστιχο. Οι δύο ή τρεις. Έτσι όπως είναι οι ζάντες τώρα. Οι δύο ή τρεις μπορούν να αλλάξουν. Τα μπουλόνια και αυτά. Φωνάζει την εκκλησία. Βασικά μπορούν να βγάλουν όλοι, αλλά θα γίνει, μπορεί να κάνει. Να κάνει κανένα τρίωρο. Ρε, πόσοι άντρες από τους 10 μπορούν να αλλάξουν ελάστιχο. Ερώτημα, πόσοι αλλάζουν ελάστιχο, ναι. Εγώ σου είπα, οι δύο ή τρεις μπορούν να το αλλάξουν καλά. Καλά. Αλλιώς οι υπόλοιποι, έλα εσύ, αν να βοηθήσω, αν να φωνάξω την εταιρεία. Το κλειδί να το βγάλει, να το κάνει. Εσύ δεν αλλάζει πάντως. Εγώ δεν μπορώ. Συγκάτηκε στην τρέλα. Μην πουλά τρέλα στο λαό του Πάουκ να ούμε. Αφού. Ο λαός του βρήκα τον κλαδά, βρήκα τον κλαδά. Χθες κάπου. Δεν τον έχω πάρει χαμπάρι πάνω σε λαμπρά. Κάπου με γραπώνει τον ζόρκο. Τι έγινε. Δεν πουλά τρέλα στο λαό του Πάουκ. Έτσι πε τον άλλο. Λέμε εγώ τι φταίω, ρε φίλε. Πε τον άλλο, μην πουλάει τρέλα στο λαό του Πάουκ. Καλά. Θα κάνω μπουκα πέσουν. Ναι, εντάξει, πε άμα φύγει ο Σαββίδη. Άμα φύγει ο Σαββίδη, ο λαό του Πάουκ δεν μπορεί να κάνει ούτε κάκα.
Κόπα, πάλι αρχίσαμε με ούτε το Ολυμπιακό αφήγει ο Μαρινάκης. Καλά, εντάξει, είμαστε όλοι εξαρτώμενοι από το Μαρούλα, από τον Πικυκίνη. Ήρθε ο Καρυπίδης και φύγανε από την Γάμα Εθνική. Άσε τους λαούς τώρα. Οι λαοί δεν παίζουν μπάλα. Δεν παίζουν μπάλα. Αυτό πλέον, ισχύει. Ισχύει, ισχύει. Πες τον Κλαδά, όταν ήσουν εσύ στα δόξα σου, έπαιζες μπάλα. Έπαιζες μπάλα σαν λαός. Ναι, τώρα τώρα ο λαός δεν παίζει μπάλα. Άκου λίγο κάτι. Δηλαδή έρχεται, πατάει το κουμπί ο Μαρινάκης, η αστυνομία κάνει μπουκα να πούμε. Κάκα. Σε κάνει. Ε, ναι, τώρα τι. Ναι, ναι, ναι. Άρα λες κάνουν πρώτη μαγιέ είναι οι πρόεδροι και μετά είναι ο λαός. Εγώ τον Κλαδά, τον Γούσταρα και τη γενιά του, σε εκείνο το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 4-1. Που ήρθε αστυνομία στην 4 και πλακώσαν τους αστυνομικούς και έγινε της κακομήρας. Εκείνο το μάτς είναι επικό, φίλε. Εκείνο το μάτς είναι θρυλικό στη μετά. 8. Εγώ ήμουν στην 4. Στην 8 ήμουνα. Ναι, ναι, εγώ ήμουν στην 4 πιτσιρίκος κιόλας από τα πρώτα μάτς που άρχισα να πηγαίνω. Εκεί βαφτίστηκαν χούλικανς. Ναι, πολλοί, ναι, ναι, ναι. Πολλοί κοσάριδες. Κάρτε εποχή, άλλη φάση όμως. Είναι τα φλάι, τα πορτοκαλί. Λάει τώρα πάνε ρε εσύ Κλαδά μου, γλυκέ μου. Μπουλινάρα, πάνε με τα λάπτοπ στο γήπεδο τώρα. Και άσε τώρα. Άκου λίγο κάτι, άκου λίγο κάτι. Πλακωνόσαν στις μπουνιές και σε αυτά. Ναι. Και εδώ τον άλλο το σκούτησε άλλο. Εντάξει, 70 χρονών ήταν τώρα. Σε κάτω να και πούμε. Τι θέλει ο άλλος και σκούτα. Δηλαδή το βλέπω και το ξαναβλέπω το βίντεο και δεν μπορώ να το παλιός εξηγήσω. Παλιός Ταΐς και ο άλλος τώρα. Παλιός Ταΐς μπαλώνει δυο πάει τρίτους και σπρώχνει να παίξει τι, τον κόκορα. Τώρα άντε τρέχα σε 70. Ή πλακώνεσαι στις μπουνιές, τι στο το σκούτα. Αυτό είναι φλόρικο εντελώς. Ναι. Ναι. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, 1η του Οκτώβρη. Είναι μια μεγάλη μέρα. Τι λες? Που θα έπρεπε κανονικά εδώ στην Ελλάδα, πως είμαστε, να είναι αργία, Κωνσταντίνε. Απαντάει κι άλλη θέση. Ναι, 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 διότι πρόσεξε, είναι Παγκόσμια Μέρα Καφέ. Αλλά επειδή δεν είναι, κάποιοι φροντίζουν εδώ στη χώρα μας να τη δημιουργήσουν. Έτσι λοιπόν τα Everest χθες και σήμερα από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 1. Μαζί με τον καφέ δίνουν και κουλουράκι Θεσσαλονίκης και κρουασάν, Κωνσταντίνε, για σένα. Το άκουσα σε ένα άλλο ραδιόφωνο όταν ερχόμουν στην Ελλάδα. Είδες, χαμός γίνεται με στα Everest. Κρουασάν, κρουασάν, φίλε. Αλλά και καφεδάκι και κρουασάν. Λοιπόν, κάθε μέρα μακάρι να είχαμε τέτοιες γιορτές. Και αν είστε στο σπίτι και δεν θέλετε να βγείτε, μπείτε στο site, στο app και παραγγείλτε ώστε να σας έρθει το δώρο σας. Όπου κι αν είστε, Παγκόσμια Μέρα Καφέ το γιορτάζουν έξαλλα στα Everest. Λοιπόν. Μπράβο. Σε είδα, πρέπει να πει σαν κουρασανάκι τώρα. Έτρωγε, τσίπησε το καφεδάκο σου. Και κανένα. Διατροφή, βλέπω, βλέπω. Αντιβιοσούλα είχαν και αντιβιοσούλα. Κάτι εκενώσεις δύσκολες. Εκενώσεις δύσκολες, τι είσαι, εσύ, φαταούλα. Τι καλά, το έντερο, το ξέρει. Έχει κανένα ανανία. Το ανανία είχα. Είχε. Γιατρό του πάω, κρύβε. Αφού σε λέω όλα τα περίεργα για σένα. Ανανία είχα. Πάρ τον τηλέφωνο μετά. Όχι, Χατζιμπαλόγο, πέθανε. Έχει ένα πάει. Δεν μπορεί τον πάρει τηλέφωνο. Του μπούζα φίλο θα μου. Αλλά. Ανανία σήμερα γιορτάζει. Ο Ανανία. Και ο Ρωμανό. Ναι, άμα έχετε κανένα, εγώ δεν έχω ποτέ ζωή μου. Ανανία, αλλά εσύ. Ο Ρωμανό ήταν εκείνο ο κομμουνιστή που λύστευε τι τράπεζε. Πάει το κοσάρικο και σήμερα. Πάει το κοσαρικάκι νωρί νωρί το χάσε. Ο Ρωμανό δεν ήταν και ο κομμουνιστή. Εκείνο ήταν. Αν ήταν δεξιό, ξέρει θα λέγανε. Τι θα λέγανε. Κάθαρμα καθήκη που λύστευε και ο μη κομμουνιστή είναι Άγιο. Άγιο, βέβαια, βέβαια. Του βάλουμε φωτοστέφανο και μια χαρά. Λοιπόν, σαν σήμερα, πριν πάμε στα αθλητικά λίγο. Τι έγινε, είναι λοιπόν, σήμερα. Σαν σήμερα, έχουμε ένα περιβόητο θέμα, το θέμα του ναυαγίου στη Ζάκυνθο. Πότε έγινε αυτό? Το 1980, εσύ έπρεπε να το θυμάσαι. 1η Οκτωβρίου του 1980, αυτό το καράβι που λέγεται Παναγιώτης, είχε αλλάξει με τρία ονόματα, Χάρης, Μαρία, από τέλος πάντων, πήγαινε προς την Ιταλία με λαθρέα τσιγάρα. Σιγάρα. Λαθρία τσιγάρα. Το 80. Ναι. Το 80, ναι. Το 80. Τι ψάχνει να βρει τώρα, κάτσε. Κάτσε εδώ το 80, όχι. Τι όχι, τι σκέφτηκε το πανούργο μυαλό. Το 80, όχι. Λοιπόν, το 1000. πράγμα είσαι. Είχε 450 τόνους. Τσιγάρα. Είχε πολύ πράγμα μέσα. Παναγιώτη το ονόμαζαν το καράβι. Παναγιώτης. Και κάποια στιγμή εκεί τα ακτοπλοϊκά αστυνομία τέλος πάντων της περιοχής το παίρνει χαμπάρ και εσύ το κυνηγάει. Γιατί το κυνηγήσει? Γιατί κατάλαβε ότι έχει. Δεν είχε προμήθεια γι' αυτό. Δεν είχε προμήθεια. Γι' αυτό το κυνήγησε. Άκου τώρα. Κάτσε ρε κουλιανέ. Έχει ιστορία τώρα. Γιατί το κυνήγησε. Αυτά τα τσιγάρα προοριζόταν να πάνε κάτω Σικελία στη μαφία της Ιταλίας. Ρωσία. Ιταλία. Α, Ιταλία. Ιταλία λέω. Είναι εδώ, πάει Ιταλία. Τι Ρωσία το μυαλό σου. Ναι. Λοιπόν, να πάει στην Ιταλία. Του προλαβαίνουν οι δικοί μας εκεί το ακτοπλοϊκό και για να γλιτώσουν πάνε και παρκάρουν σε αυτό το λιμανάκι και προσγειώνονται, μπαίνουν εκεί. Και. Τι και. Τους πιάνουν τελικά τους. Το πλήρωμα ήταν Έλληνες. Δεν είχε Πασόκ τότε. Το 80 δεν είχε μπει ακόμα. Γιατί δεν είχε μπει, δεν είχε μπει ακόμα. Αμα ήταν θα είχαν διαβρωθεί. Σε εκείνο το γραφικό κορφάκι, ναι. Άκου να δει δηλαδή πώς γράφτηκε η ιστορία, γιατί πλέον το ναυάγιο Ζακίδου είναι το πιο γνωστό στον κόσμο. Έτσι είναι από τα πιο γνωστά. Λοιπόν, να πηγαίνετε στις υποξίδες, να το βλέπετε τώρα. Γιατί έχω πάει, είναι πολύ ωραίο. Με τα τσιγάρα. Γιατί. Ξέρεις τι έγινε με τα τσιγάρα τώρα εκεί. Ξέρεις τι έγινε. Για 4 χρόνια τους πιάσανε τους. Το πλήρωμα το πιάσανε, δεν γλίτουσε κανένας. Τι πάθανε. Δεν ξέρω, ο καθένας έχει κυρώσεις. Δεν ξέρω τώρα. Είχαν λεφτά αυτοί. Δεν ξέρω, το 80, το 80 δεν πρέπει να είχαμε πολλά λεφτά ακόμα. Κανένα, μετά ήρθε η άνοιξη. Καλά, εργάτη θα πιάσανε. Μετά ήρθε η άνοιξη. Ναι, λοιπόν, ναι. Πάντως υπάρχει ένας αστικός μύθος, ναι, ένας θρύλος που λένε ότι στο νησί της Ζακύνθου για 4 χρόνια δεν αγόραζε κανένας τσιγάρα στο νησί.
Κανένας όμως. Τίποτα, μηδέν. Δηλαδή τα περίπτερα μπήκανε μέσα. Δεν γινόταν. Έτσι λένε και για την Ζάκη. Ζάκη, το ξέρεις τι έχω κάνει. Τι έκανες. 8 χρονών. Τότε ήταν το 80, μήπως πήγες. Πιο μπροστά πήγε. Λίγο πιο μπροστά. Μετά κάτι θα γινόταν στη Ζάκη. Δεν είναι λογικό. Θα πάει διακοπές. Το 79. Το 76. Α, πολλές κοντά ήμασταν. Ναι. Άκου να δεις, πήγες στη Ζάκη. Μετά είχαμε τον Αβάκη. Είχε κάτι ποδήλατα. Ναι, ναι. Με 4 ρόδες. Τότε είχαν βγει. Που οδηγούσαν 2. Κάτσε με 4 ρόδες εσύ. Ποδήλατα. Όχι, ρε. Σαν να αμάξι ήταν. Α, τα δύο ποδήλατα. Μπροστά και δύο πίσω. Δύο πίσω, ναι. Ναι. Για πες το ποδήλατο, ακούσε. Λοιπόν, εγώ με ένα παιδάκι που παίρνουμε το ποδήλατο. Ναι, 8 χρονών εσύ, 7. 8 χρονών. Ναι, ναι, ναι. Και πού μπήκαμε. Μέσα σε ένα θέατρο που έπαιζε ο Κατράκης. Με το ποδήλατο. Με το ποδήλατο. Μπουτζαμαρίες μέσα. Τη κακομοίρα. Εσύ με το κόκκινο ήσασταν, παιδάκια. Κόκκινο. Α, γιατί πέσει κακομοίρα, νόμιζα. Α, και μπήκατε μέσα, στούκα. Στούκα. Διακόψατε τα πάντα όλα να υποθέσετε. Τα διέλυσα όλα. Ναι, 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 ναι. Και μετά μα λέγανε κάτι ψέματα ότι ο Άγιος Διονύσιος το βράδυ λέει, σηκώνεται, περπατάει με κάτι παντόφλες, γυρνάει λέει πίσω. Σιζάκηδο. Ναι. Τι είναι προστάτη, Σιζάκηδου. Δεν έχει, ναι, δεν ξέρω αν έχει προστάτη αυτό. Όχι, αν είναι προστάτη. Αλλά προστάτη, ναι, ναι, ναι. 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 Και πηγαίνανε λέει, χιλιομένες παντόφλες, πηγαίναμε και προσκυνούσαν τις χιλιομένες παντόφλες. Αλλά... Αλλά εγώ δεν το πίστεψα από τότε. Και τι έκανε, πήγαινε, έπαιρνε παντόφλες. Λέω, τι παντόφλες είναι αυτές, πώς. Λέω, να κάτσουμε ένα βράδυ να τη στήσουμε, λέω, να δούμε τον Άγιο. Να... Έκατσε σε παγάσα. Έκατσε γιατί δεν το πίστευα. Κάτσε... Τι είδε τελικά. Τι είδα, κάτι κόμπρε που παίρνουν. Δεν έδωσε πάνω κάτω. Τι είδα τον Άγιο. Όχι, δεν υπάρχει Άγιο. Να μα τρελάνε. Σαν σήμερα πάντω, εκτό από τον Ναυάγιο Τζακίδου, έτσι για να τελειώσουμε, γεννήθηκε και ένα τρομερό τύπο, έτσι. Ο Boeing. Ο Boeing. Ο Boeing, ναι, ναι, ο ιδρυτής της εταιρείας Boeing, τον αεροπλάνο, William Boeing, αεροπορική βιομηχανία, 1881 θα... ο τύπος. Μάλλον θα πέθανε το 80. Α, γεννήθηκε σε σήμερα. Γεννήθηκε ο William Boeing το 1881, είναι ο ιδρυτής της αεροπορικής εταιρείας Boeing. Αυτοί μου αρέσουν οι τύποι. Ναι, ναι, γι' αυτό έκανα και την αναφορά τώρα, αυτοί έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι που πάνε τον πολιτισμό, την εξέλιξη, την τεχνολογία μπροστά, την ιατρική μπροστά, αυτοί είναι οι άγιοι. Και, πώς, και κάνω αναφορά για τον Boeing. Για να εξηγήσω και να πω στον κόσμο πώς ξεκίνησε, τι έκανε. Θα τα φουγκάρα τίποτα, θα μαστόρευε τίποτα. Έμπορος με ξύλα. Τι να έκανε. Έμπορος με ξύλα, αντιλαμβάνεσαι. Και είναι ο ιδρυτής της αεροπορικής εταιρείας. Ο καπιταλισμός δίνει την ευκαιρία σε κάθε άνθρωπο να γίνει από πολιτής σπίρτων. Ιδρυτής της Boeing. Στη συνέχεια έγινε εκτροφέας αλόγων, χρηματιστής, κτηματομεσίτης και στο τέλος έκανε την εταιρεία. Άμα ήταν στην Ελλάδα, ξέρεις τι ήταν. Τι θα ήταν. Στο Δήμο 4 ώρες και τις άλλες 8 καθόταν σταυροπόδι. Πάντως ο Διονύσιος δεν είναι προστάτης της Ζακύθου, είναι ο Σπυρίδωνας. Και εκεί Σπυρίδωνας και στην Κέρκυρα Σπυρίδωνας. Σπυρίδωνας. Πρέπει να έχει πιάσει όλα τα αιώνια. Διονύσιος ήταν, σου λέω. Διονύσιος, παιδιά, λέει Διονύσιος, δεν τα ξεχνάει αυτά ο Κωνσταντίνος. Περίμενα εγώ το Διονύση να βγει με τις παντόφλες. Οι παντόφλες, ρε. Ο Σπύρος λέει είναι με τις παντόφλες. Ο Σπυρίδωνας. Ποιο Σπυρίδωνας. Έτσι λέει ο άλλος, ποιο είναι πίσω. Πράστο να λέει, εγώ τι σου λέω. Ποιος, ο Διτσιράπης τα λέει. Άσε, ο Διτσιράπης μωρό ήταν το 84 να πούμε γεννήθηκε. Το 84 δεν είχε γεννηθεί καν. Ο Διτσιράπης γεννήθηκε τη μέρα που πέθανε ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Γι' αυτό το γουστάρεις. 13 Απριλίου του 84. Μας γίνει ο Παπαγιανόπουλος λες. Δεν βγαίνει, δεν καβαλάει αυτός. Σφυρίζουμε και σφυρίζω. Καζαμπάκα πώς τον κόβεις εδώ απέναντι. Χίπης. Χίπης, δηλαδή το κοιτάς και βλέπεις τι παιδί είναι αυτό. Ο Καζαμπάκα, εγώ αν είχα γείτονα τον έκανα παρέα. Θα τον έκανες. Θα παίζετε τα βλάκι μαζί. Έχει μια γοητευτική κοινικότητα ο Καζαμπάκας, χωρίς να είναι ομιλητικός πολύ σαν και εμένα. Ναι. Αλλά έχει, ας πούμε, αυτό το. Έχει την ατάκα. Τη σιωπηρή κοινικότητα. Ναι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι δηλαδή φιλόσοφος κοινικός. Αλλά όχι τόσο ομιλητικός όσο εγώ. Έχει, ας πούμε, θα έκανα παρέα με τον. Θα έκανες. Θα ξεκινούσε να μιλούσε εσύ σήμερα, θα σε απαντούσε αύριο ο Καζαμπάκας. Εγώ, τον Καζαμπάκα, αν ήμασταν συμμαθητές. Ναι. Θα ήσασταν στο ίδιο δρανείο. Θα ήμασταν κολλητοί, ναι. Στο ίδιο δρανείο. Εσύ με τον Καζαμπάκα. Ναι, ναι. Βέβαια, θα σου δίνει και λίγο μαλλί, γιατί έχει και πολύ μαλλούρα. Μπορεί να διαφωνούσαμε κιόλα, ναι. Αλλά. Έχει μια, πώς το λένε, μια διακριτική έτσι. Σιωπηρή διαμαρτυρία. Μια διακριτική επαναστατικότητα, ναι. Μάλιστα. Ακούς Καζαμπάκα. Είσαι επαναστατικός τύπος και διαμαρτύρης. Σιωπηρός. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, είναι η παράδοση. Με το βλέμμα δηλαδή. Κοιτάζει, ας πούμε. Δηλαδή, άμα θέλει να κορυδεύσει κάτι ο Καζαμπάκας, δεν χρειάζεται να μιλήσει. Με το βλέμμα μόνο κοιτάει. Μια κατάσταση. Το χαμόγελο, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι. Και είναι ατακαδόρος. Μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν αυτοί. Ναι. Ωραίος ο Κάζα. Ναι. Τον έχουμε μαζί μας και σήμερα. Λοιπόν, η παράδοση της Κέρκυρας είναι για τα παπούτσια, λέει. Ότι φτύρει τα παπούτσια. Λέει, μπερδεύεται τις ιστορίες. Τέλος πάντων. Αφία παιδό, ρε. Λοιπόν, εγώ τον Άγιο Διονύσιο. Δέχεσαι πόλεμο. Ποιος? Από φανατικό σου ακροατή μας και τηλεθεατή μας. Λέει, τι πιστεύει γιατί δεν τραβάει φέτος το Λαϊκό Δικαστήριο σχέση με πέρσι. Θα σου πω. Και έχει ερωτήματα. Φταίει ο ραπ εσύ που κάτι δεν κάνεις καλά, ναι. Ή βαρέθηκε ο κόσμος να μοχλεύει λέει τα ίδια.
Φτάνει, λέει, πάμε, λέει, και εδώ πέρα τώρα μιλάτε τόση ώρα, λέει, για ό,τι να είναι. Εντάξει, να πούμε και λίγα κοινωνικά θέματα, ρε, το Λαϊκό Δικαστήριο, ναι, ιντερνετικά έχει ανέβει 30%. Ναι. Πάρα πολύ καλή επισκεψιμότητα και έχει πέσει η παρουσία του κοινού. Του κοινού έπεσε. Ναι. Δηλαδή, αν ήταν κινηματογράφος, ανεβάζαμε ένα έργο στο κινηματογράφο, θα κάναμε θράψη ταμείων. Ναι. Θα ήμασταν στις πρώτες τρεις ταινίες. Ναι. Στο θέατρο, θα ήμασταν σαν το θέατρο Παράθλαση, ναι, που πάει ο... Θα πιέναν ηθοποιοί έξω να ζητάνε... Ναι, ο Γκαζνάκης, να πούμε, με τη Μόνα Κιτσοπούλου. Κιτσοπούλου. Ναι. Σε ένα υπόγειο εκεί πέρα, στην Αγίου Δημητρίου από πάνω, ναι, όπου πάνε μόνο οι κουλτουριάδες και τα λοιπά. Θα σου πω και ένα άλλο. Πες τώρα, Κωνσταντίνε. Θα σου πω και ένα άλλο. Ναι. Ο Γεράσιμος στην Καταλωνία έλειωνε τις παντόφλες. Έχουμε πολλά τώρα με αυτά που πιάσαμε. Έχει πολλές απάτες δηλαδή. Ναι. Να λιώνει τις παντόφλες. Έχω το Μίλτο, ο οποίος ήταν μαθητής μου στα ΙΕΚ όταν έκανα ένα διάστημα. Τι λέει το άνθρωπος αυτός. Το περίφημο της υπόθεσης ήταν ότι το πλοίο άνοικε σε Κεφαλονίτη. Ναι. Και ο καπετάνιος ήταν Κεφαλονίτης και για να μην το παρατήσει η περιοχή του απέναντι, το άφησε εκεί, ώστε να πάει μετά να το πάρει. Λέει, ξέρα Ζακίδου. Ο καπετάνιος έκανε και άλλες μαμουνιές, πέθανε πριν 4 χρόνια. Τον ξέρει γιατί είναι από εκεί, από την Κεφαλονιά. Άρα τελείωσε ο καπετάνιος, αφού έκανε κι άλλες μαμουνιές. Τι μπορούμε τώρα εμείς, γιατί για λαθρία τσιγάρα. Ο Διονύσος είναι συζάκι το παιδιά, σωστά, και ο Σπύρος είναι συγκέντρο. Πρώτο Διονύσης ήταν. Στο λέω αν το ξέρει. Καλό μήνα, βαριές φανέλες του ομίλου Μετρομίντια. Δήμος Κορινός, δύσκολο διπλό θριλάρα απόψε. Θα πάμε. Θα πάμε λίγο Champions League να δούμε και τις προβλέψεις. Μετά το break θα πάμε, γιατί τώρα πήγε 8.30, πιάσαμε λίγο θεματάκια, λίγο έτσι, λίγο εντάξει, έτσι. Εντάξει, ναι, χαλαρά να πάμε. Ναι. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Καφέ, μέχρι να ρουφήξουμε μια τζούρα, πρέπει να είμαστε λίγο. Εγώ σοκολάτα πίνω. Σοκολατίτσα, εσύ. Είναι διέτης, βλέπω. Ναι. Σκουρασάμε τέτοιο πρωί-πρωί, σοκολάτα, Αφού ξεντεριάστηκα χθες, δεν έχω μιλήσει. Τα έβγαλες όλα, Τι έκανες, γιατί τα έβγαλες. Αφού παίρνω αντιβίωση. Και είπες κοκακόλα. Ναι. Τέτοιος είσαι. Για να μην πω τι είσαι. Συγκάτοικο στην τρέλα. Λοιπόν, έχω μια λύση για όλους εσάς που δεν σταματάει ένα δευτερόλεπτο ο καθένας σας να κάνει scrolling στο Instagram. Η WinOne, λοιπόν, το συνδυαστικό πρόγραμμα κινητής, σταθερής, ίντερνετ και τηλεόρασης, είναι εδώ με απίστευτες δυνατότητες και προνόμια στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση. Με πραγματικά περιόριστα data που δεν τελειώνουν ποτέ και ξεχνιάσατε. Και αν τα χρειάζεστε μόνο για συγκεκριμένες μέρες, το WinOne έχει και απεριόριστα πακέτα για μία εβδομάδα ή αν θέλετε ακόμα και για μια μέρα σε απίστευτες τιμές. Μπείτε τώρα στο win.gr, κάθετος WinOne, και ενημερωθείτε. Θα ενημερωθείτε αμέσως τώρα με τη Σμαράγδα Μπασάκου με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα επιστρέψουμε πλέον φορώντας τα αθλητικά μας, βάζουμε τα σπορτεξάκια μας, φτού φτού. Σαρδάμα Καζαμπάκα, σε βλέπω γελάς. Έχεις αυτό το ειρωνικό το γέλιο και δεν μ' αρέσει. Κόψε. Σας μάθετε περισσότερα στο volton.gr και στο 11300. Rap and cool με Καζαμπάκα και τον κύριο DJ Δίτσι, να βάζει τα πράγματα σε τάξη για να τελειώνουμε αυτό το θέμα. Διόνυσος Σιζάκηθο, Γεράσιμος στην Κεφαλονιά. Ποιος Διόνυσος το γράφει. Ο Διόνυσος ήταν. Ναι, ο σάτυρος, τι έκανε εκεί, ναι. Διονύσιος, ο Μοβιλόβιλος της εποχής. Δεν ξέρω τι έκανε. Σάτυρος, ναι. Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα, για τα παπούτσια λέμε. Η παράδοση λέει ότι ο Σπυρίδωνας βγαίνει και βοηθάει τον κόσμο τα βράδια, γι' αυτό και τα φτύρει. Εμένα τόσα χρόνια κανένας Άγιος δεν με βοήθησε. Δεν σε βοήθησε, ναι. Ούτε έλειωσε κανένα. Μπορεί, αλλά μην το έχει πάρει πρέφα, ρε φίλε. Δεν σε έχει βοηθήσει. Λοιπόν, τον Αμπέλ Φερέρα του βοηθάει κανένας. Τον βοήθησε κανένας. Όχι, δεν τον βοήθησε. Δεν τον βοήθησε κανένας. Ούτε οι παίκτες του. Ούτε οι παίκτες του, ούτε η διοίκηση λες. Γι' αυτό και δεν τον κάνουμε τόσο. Ναι. Τι έκανες στην Λαμπράκη. Πάλι πήγες, πόσο έβαλες, 5 ευρώ, 9 ευρώ βενζίνη. Και έδωσε ένα δεκάρικο. Έβαλες και το ένα μπουρμπούρι. Μπουρμπούρι. Μ' αρέσει. 9 τον είπες, δεν παγάσε. Για να κεράσεις και πυροπιτούλα. Ναι. Και μου λέει, καλά, ρε, αφήνεται ο Ολλανδό να χτυπήσει πέναλτι. Συμφωνώ μαζί του. Αυτή η Ολλανδή λέει. Μπράβο σου, Βενζινά! Όποτε πήγανε, μου λέει. Στα πέναντι αποκλείστηκε. Και εσύ αφήνετε όλα εδώ, ρε. Συμφωνώ μαζί. Κορόιδα, λέει. Πες το, λέει, το πρωί. Δεν το είχα σκεφτεί. Όχι, εγώ το είπα και χθες. Δεν το είχα σκεφτεί. Το είπα και χθες και μπάξα. Μα τον Ολλανδό να βαρέσει πενάλτι, λέει. Έχει δίκιο, Βενζινά, και πόσο μάλλον όταν ο Ολλανδός νωρίτερα έχει χάσει 2 τετατέτ. Ναι. Εγώ σε ρώτησα κάτι χθες, το έκανε ο Μούχτη. Ότι. Αν τα είχαν αυτά ο Πέλκας μαζί με το πέναντι, θα τον είχαμε κρεμάσει μέσα στο Λευκό Πύργο. Ελά, μωρέ, το Γιαννούλη, αυτή είναι η κριτική. Ο Γιαννούλης κάνει παπάδες, δεν λέμε κάτι. Παπάδες κάνει ο άνθρωπος. Δεν είναι business, βαρούτα ένα ή το άλλο. Ναι, είναι το καλύτερο αριστερό που στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, θα τα βάλω. Θα τα βάλω τώρα με το Δωμάζο, με συγχωρείτε. Ναι. Θα τα βάλω με το Χατζηπαναγί. Ναι. Θα τα βάλω με το Κούδα. Αλλά άλλαξε το ποδόσφαιρο. Θα τα βάλω.
Όχι, άλλο λέω. Άλλαξε ο ποδόσφαιρο. Θα τα βάλω με τον business man. Ναι. Δηλαδή θα... Α, μα αυτούς, αυτοί είναι σε γυάλα, λες. Δεν είναι σε γυάλα, ρε παιδί μου. Αυτό μπορεί να μου αλλάξει τη ροή ενός παιδιού. Εγώ αγαπάω πίσω. Δεν τον κολλάω. Απλά σου λέω ότι. Ναι, δεν τον κολλάω. Δεν τον κολλάω. Τον άλλο γιατί το σκίζουμε άμα θα κάνει. Αυτό είναι το θέμα, ρε παιδί μου. Να είμαστε λίγο balance. Και τι να κάνουμε δηλαδή. Εντάξει, κάποιο πρέπει να σκίσουμε. Είμαστε γλυκούλιδες με όλους. Όχι. Είμαστε με τον Πασχαλάκη. Είσαι γλυκούλης, πάει ο Πασχαλάκης. Έκανε τη ματσακονιά. Εντάξει, η μαγιά είναι τώρα πώς θα τα μπαλώσεις. Γιατί την κάνεις τη λακαμία. Τι να πάει, δεν έχει ανάγκη να μπαλώσει. Τώρα αυτό θα συνεχίσει η ζωή του πέδαρος. Είναι τώρα να δούμε πώς θα πάει τη θέση ξανά κάτω τα δοκάρια. Γιατί ο Ζήφκο εκεί που ήταν να κάνει κάτι το έκανε. Σε φάση του με το κεφαλιά. Κάναν δύο χρόνια, τρία που είναι τα καλά του στην μπάλα, να κάνει ξεπέτες. Και να κάνει δεσμό στα 34. Είμαι αυτή τη φιλοσοφία. Αν κάνει ψυχολογικό. 100%. Κάνει ξεπέτες. 100% φίλε, δεν το συζητάμε. Για να είσαι πιστός μετά τα 35. Πα χορτάτο. Νάτο. Εδώ τρανό παράδειγμα. Προύτζου. Χαμό γινόταν, σταματήσαμε. Έχουμε το στεφάνι μα. Αρκεί να μην έχει ασανσέρ. Ναι. Τα ασανσέρ τα αποφεύγουμε. Δεν ξαμπεί στα ασανσέρ. Δεν μου λε για το Σφιντέρσκι να πούμε τίποτα. Ο Σφιντέρσκι, κοίταξε. Πρώτο σκόρ στο πρωτάθλημα πλέον. Το πρώτο γκολ κόντεψε να μπουρδουκλωθεί να πούμε σαν τον Ιντέγε. Σωστά. Το βάλε. Αλλά είχε θετική άβρα αυτό. Το καλό είναι ότι στην αντεπίθεση που έκανε ο ΠΑΟΚ είχε την ίδια ταχύτητα. Ήταν εκεί που έπρεπε. Ακού να δει. Ναι. Με δηλαδή, το λιμιό. Όχι, είχε την ίδια ταχύτητα με το πολύ γρήγορο λιμιό και με τον Ακμπομ. Δηλαδή σε ταχύτητα δεν χάνει. Μήπως έχει καλύτερη τοποθέτηση, γιατί εγώ λέω τώρα. Ναι. Εάν ήταν ο Τσούμπα, τώρα κάνουμε υπόθεση εργασία. Θα ήταν και εκεί. Θα ήταν εκεί, λες, ο Τσούμπα. Ναι, θα ήταν. Ή θα ήταν ένα ήταν βήμα πιο μπροστά. Όχι, ήταν το στοιχείο του. Ναι, το έχει αυτό. Ναι, εντάξει, τώρα το βήμα πιο. Είναι απειρία, το έκανε, εντάξει. Ωραία. Ναι, είναι ο πρώτος σκόρ του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή, χωρίς να είναι βασικό στον ΠΑΟΚ. Έτσι έχει βάλει τα πιο πολλά γκολ. Είναι δύο στοιχεία που θα πρέπει να τα αναφέρουμε. Θα πρέπει να αναθεωρήσετε λίγο στα μικρά θεωρητικά σε εισαγωγικά ματς. Στα οποία θέλει το center forward να σε ξεκλειδώσει μια κολοάμυνα που θα σε ταλαιπωρήσει. Ναι. Μια θα βρει τέτοια άμυνα με συντρίβει. Δηλαδή, αντιβιωτικό, μια γρήπη η οποία γρήγορα να την ξεπεράσει. Να την ξεπετάξει. Δώσε ένα φάρμα. Πώς λένε, ρε παιδί μου, ο τραγουδιστής, ο ηθοποιός. Το λαρίγκι μου έκλεισε. Δώσ' μου ένα φάρμακο γρήγορα να ανοίξει. Φάρε ένα πουλάκι. Μια ενεσούλα, ξέρω εγώ να κάνω. Ναι. Να βγω να τραγουδήσω. Αυτό είναι ο Σφιντέλφσκι. Ναι. Ο οποίος είχε, αυτό ξαναλέμε, είχε θέμα όλη εβδομάδα. Είναι... Τις πέντε προπονήσεις έκανε δύο. Έτσι. Ναι. Ισχύει κοιτάξτε, αυτό. Το παιδί αρρώστησε. Ψάξαμε. Πούμε, ναι. Πέντε προπονήσεις, δύο έκανε μέσα εβδομάδα. Γι' αυτό είπα το ξεκίνησε όμως ο άλλος. Γι' αυτό είπα εγώ ότι δεν ξέρουμε αν ο προπονητής του ΠΑΟΚ αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να αλλάξει τη δομή και το σύστημα ή ήταν επιλογή δική του. Δηλαδή μπορεί να πει κάποιος ότι αν έκανε τις τρεις προπονήσεις ο Σφιντέρσκι, μπορεί να τον πέταγε δεύτερο σεντερφόρ. Πολύ πιθανό. Κατάλαβες. Ναι, να ξεκινούσε και με Τσούμπα και με Άκουμ. Και εδώ κάνουμε ένα ερώτημα τώρα, γιατί ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται. Μπορούν να ξεκινούν ταυτόχρονα και οι δύο. Ποιος? Τσούμπα και Σφιντέρσκι. Δεν έχεις χαφ να το στηρίξεις. Να του στηρίξεις. Όχι. Άρα δεν πήρε τη βοήθεια που θα έπρεπε ο φίλος μας ο Αμπέλ Φερέρα. Εγώ επιμένω. Επιμένω. Ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ κακό σχεδιασμό το καλοκαίρι. Ύστερα. Θες να πάρεις εργάτη στην επιχείρηση. Ναι. Είμαι εγώ επιχειρηματία. Πήραμε τον Εσίτη. Περίμενε. Ωραία, δεν είναι εργάτη. Τι είναι, Νταβατζής. Α, πορτιέρης. Εδώ μιλάμε για τον Καντουρί. Α, για τον Καντουρί. Θέλω να πάρω εγώ ένα εργάτη. Ναι. Να μου κάνει τα χόρτα. Δεν τον πληρώνεις πολλά, λες. Περίμενε, ναι, άκουγα. Όχι. Ναι. Φόρτωμα, ξεφόρτωμα, κόψει κανένα τιμολόγιο. Μην μπλέκεις στις συζητήσεις με τα στελέχη. Ναι. Άμα η ξαδέρφη του αφεντικού θέλει να την πας, μην την κοιτάς. Μην την πας. Θα την πας, θα την γυρίσεις. Α, θα την πας. Αλλά δεν θα την πηδήξεις. Δεν θα την κοιτάξεις. Δεν θα την κοιτάξεις, απαγορεύεται. Αλλά θα την πας μέχρι το εκτέλ. Άμα τώρα αυτό σηκωθεί ο εργάτης, μου σου κάνει τα χόρτα, σου κάνει τον καφέ, σου πάει στα εκτέλ. Και μετά τις 12 η ώρα είναι πτώμα και μέχρι τις 4 εσύ έχεις... Αυτό τον έχεις ξεπατώσει τον εργάτη. Έχεις αλλάξει τα πετρέλαια. Εργάτης είναι. Εργάτης, αλλά μην το ξεζουμίζεις. Ένα μισό πνευμόνι θα πάρω εγώ εργάτη τώρα. Μάστε. Εγώ αλλού θα πήγαινα. Για τον Καντουρί σε μιλάω. Εγώ αλλού το πήγαινε. Εφόσον δεν είσαι εργάτη, δεν θα πάρεις εργάτη πολυτελείας να τον καλοπληρώνεις σαν τους άλλους. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Καντουρί παίρνει πάνω από ένα εκατομμύριο. Εντάξει, δεν είμαι στον Άρη. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν παίζει στον Άρη του Καρυπίδη. Έχει μια απλά. Την έχει την απλά. Αλλά ο εργάτης δεν γίνεται να παίρνει όσα παίρνει ο στέλεχος. Τι να κάνουμε, αυτό θέλω να σου πω. Το στέλεχος θα παίρνει κάτι παραπάνω. Λοιπόν. Και εντάξει, και στο Μετρόπολη δεν είχαμε εργάτες επί άλλων καθεστώτων που πέραν πιο πολλά από τους. Πέρανε. Αλλά στο Μούχτη. Ήταν 8%, 7,5, 7,9. Και πέρανε όσα τα στελέχη, έτσι. Βέβαια. Ναι. Έχουμε τις, τον τους διώξαν και από εκεί που πήγαν μετά. Παντού, ναι, τους διώξανε. Υπάρχει δυσφορία στον ΠΑΟΚ για τον Σιδηρόπουλο, τρομερή. Και βεβαίως βγήκε η είδηση χθες η οποία έχει κουκουλωθεί παντού. Στο Μούχτη θα περάσει έτσι. Τι κουκουλώθηκε.
Άμα ήταν κανένα Σιβάσαβη να είχε κάνει ντου από διτήρη διτητή, να γραφόταν έκθεση. Ποιο το κουκούλο. Εγώ σήμερα έψαξα να βρω τα πρωτοσέλιδα κάτω στην Αθήνα, να δω τι γίνεται, να δω κανένα σκάι, κανένα έτσι. Είδα ότι είδηση ότι έκανε ντου ο Μελσανίδη, θα έκανε λαμπόγιαλο. Μπήκε μέσα, φώναζε, έκανε μαζί με μπράβου δεξιά-αριστερά, πέρασε στον ντούκο. Ποιοι ήταν οι μπράβοι, ο Δημητριάδη. Δεν ξέρω, Δημητριάδη, ο Ιωαννίδη, ποιο ήταν. Μπράβοι ήταν οι μπάτσι. Α, ναι. Μπήκε μέσα. Με του μπάτσου μπήκε εσύ μέσα. Εσύ πες ότι δεν επηρεάστηκε ο διαιτητή. Ναι. Όσο και αν ο άνθρωπο είναι άνθρωπο, πες ότι δεν επηρεάστηκε στο παιχνίδι. Ναι, γιατί ναι. Φάνηκε ότι ήταν επηρεασμένο στο δεύτερο μέρο. Δεν τα γράψαν αυτοί. Μούχτηρε, τίποτα. Υποσημείωσε από κάτω. Εσύ στο Πάο να... και στο... ναι. Σε εφημερίδες σας και εμείς εδώ έχουμε θέμα. Γιατί είμαστε ουδέτερη εφημερίδα. Όταν μπουκάραν οι παοξίδες μέσα. Ποια? Το είχαμε πει. Το ίδιο, να μπουκάρει, πρόσεξε, το ίδιο να μπουκάρει ο οπαδός στο κουλουάρ. Όχι. Με τον ιδιοκτήτη ομάδα το μέσα ίδιο... στο καμαρίνι. Όχι. Του... όχι. Στο δωματιάκι. Όχι. Αυτό το μούχτι είναι το ίδιο. Ναι, το μούχτι είναι το ίδιο, αλλά στο ένα δεν κάνει κάτι. Δεν κρύβει κάτι. Μου. Εδώ τώρα αλλάζει τι ισορροπίε. Κρίνει του δημοσιογράφου ναι. Που κάνανε μούχτι την αλητία του Μελισσανίδη. Ωραία. Όχι. Εγώ θα συγκρίνω ίδια δεδομένα. Ίδια περιστατικά. Τον Σαββίδη τι τον κάνανε μετά την μπουκα στο αγωνιστικό χώρο που τον είδαμε όλοι. Εμεί τι λέγαμε. Εμεί τον κατακρίναμε. Ο Σαββίδη βγήκε την επόμενη μέρα, ζήτησε συγγνώμη. Ναι, δημόσια. Ναι. Πού είναι? Ποιος? Πού είναι? Μελισσανίδη. Γιατί να ζητήσει συγγνώμη? Τι γιατί να ζητήσει συγγνώμη? Yeah. Πώς ζήτησαν συγγνώμη οι γραμματείς και φαρισαίοι του? Ζητάμε συγγνώμη, διαιτητή, δεν θέλαμε έτσι. Πήγα μετά το τέλος αγώνα και ζητώ συγγνώμη για να μαλακώσουν την ιστορία. Να βγει δημόσια για να πει ναι, έκανα λάθος. Ποιο είναι η τιμωρία που μπορεί να πάθει η ΑΕΚ? Δεν νομίζω να πάθει κάτι η ΑΕΚ. Ο Μελισσανίδης μπορεί να πάθει κάτι. Τι θα πάθει? Κάνα πρόσημο να είχαμε να λέγαμε. Ο Μελισσανίδης στα 69, κάνα προστάτη μπορεί να πάθει. Να είχαμε να λέγαμε. Αυτό θέλω να πω. Ποιες είναι οι τιμωρίες, χρυσέ μου? Ένα πρόσημο μπορεί να φάει. Όταν μπαίνουν οι φύλαγλοι μέσα, τι είναι οι τιμωρίες, χρυσέ μου, και αυτό πρόσημο. Πρόσημο είναι. Καλά να κάνει και ο Μελισσανίδης, καλά κάνει και οι παοξίδες που μπήκαν μέσα. Όμως αλλού θέλω να εστιάσω. Εγώ λέω ότι καλά έκαναν οι παοξίδες και μπήκαν μέσα. Καλά έκανε και ο Μελισσανίδης, εφόσον δεν υπάρχει στην τιμωρία αφαίρεση βαθμών. Εγώ λέω ότι κακώς κάναν και δύο αυτό που κάνανε, έτσι, οκ, okay, γιατί δεν θα γίνουμε. Μούχτι κάναμε και εμείς στο Παόκι, μούχτι και άλλοι στο Μελισσανίδη. Εγώ θα συγκρίνω δύο ίδια δεδομένα. Και ο λόγος που το σχολιάζουν είναι άλλος. Ναι. Στο ένα δεδομένο είχαμε ένα μήνα ζάλισμα, ζέπελινγκ έγιναν. Μην πω ότι έγιναν έτσι οι όρχες μας, ζέπελινγκ έγιναν. Ποιο πράγμα? Από τις ειδήσεις, τα έκτακτα, τα έτσι, για την μπούκα. Κανάλια έχετε δικά σας? Έχουμε. Ποια? Έχουμε το. Ένα open. Ένα open. Ναι. Πάρτε άλλα τρία. Α, να πάρουμε άλλα τρία. Α, εκεί το εστιάζει. Για το ίδιο περιστατικό γίνεται μούκα στη Στρούγκα. Αυτό λέω. Κάνει καλά payroll. Επειδή δεν το είδαμε, δηλαδή. Άκουδο ο Σαββίδης να κάνει και ένα payroll στην Αθήνα. Μην κάνει μόνο εδώ. Α, έχει εδώ payroll, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αγόρι μου. Γλυκό μου, παπαράκι μου. Ναι. Εγώ λέω, δεν κλαίω για κανέναν. Πλήρωσε να έχει. Και άρα λες ότι άλλον, όσα πιο πολλά κανάλια τον άλλον έχεις, γιατί ναι. Τον, ναι, φυσικά. Ναι. Τον άλλον γιατί τον βάλατε πρόεδρο στην ΕΠΟ? Άχρηστο σας βγήκε. Δεν κάνει τίποτα για σας. Τα έχουμε πει εδώ και καιρό. Άρα είναι... ποντάρατε. Τα κέρνα ομοιώματα στα Γιάννα έχεις πάει να τα δεις. Ναι. Το Αλίπασά και την κυριαρχία. Γιατί δεν κάνατε τον Βασίλη τον Καγκάτση ξανά ισχυρό να τον πετάξετε μέσα? Γιατί δεν πήρατε τον Κοκαλιάρη? Που ήταν μέσα στα πράγματα. Άρα πρέπει να είμαστε και παντού σε όλα τα θέματα λιχδιασμένοι. Αυτό θέλω να πω. Έβαλε σε μένα τώρα, παντού. Σαν να βάλει σε μένα να οδηγήσω ταξί. Ναι. Να πάω, ξέρω εγώ, από τη Μοναστηρίου στην Καλαμαριά πελάτησα. Θα την πάω στο βουνό, θα την πάω. Έλα ρε σύντομα. Μπορεί να πας από Καλαμαριά. Κέντρο, σε παρακαλώ. Βάλε εμένα τώρα να μαστορέψω. Βάλε με το Κοντομάνικο ή το Άνορακ. Να πάω να φτιάξω, ξέρω εγώ, τριφασικό ρεύμα κτλ. Δεν μπορώ να το κάνω. Να σβηδώσω τις βίδες. Δεν μπορώ να το κάνω. Εσείς βάλατε τον. Το γραμμένο, του λες καλημέρα τη Δευτέρα, σαν το Βρίζα. Θα σε πει την Παρασκευή, την Πέμπτη σου πει. Μου είπες καλημέρα τη Δευτέρα. Τι λοιπόν, κάνω ταβατζιλίκ, εγώ λοιπόν, σε αυτό δηλαδή. Εσύ γράψε για τον Ταβατζιλίκ. Ταβατζιλίκ, αποδητήρια και Μπουλίκ. Ο Ελβετός βέβαια τα έγραψε. Στο ημίχρονο του παιχνιδιού έγινε αυτό και το ξαναλέω. Ο διαιτητής φάνηκε επηρεασμένο στο δεύτερο μέρος. Μαγιά του Μελισσανίδη. Και αυτό και ο Σιδηρόπουλος. Μαγιά του Μελισσανίδη. Έτσι δηλαδή το πάμε. Όποιο δεν είναι. Ναι, αλλά αυτό θέλω να σου πω. Εφόσον κάνει τέτοιε μαγιέ. Οι μαγιέ τη Τούμπα ζωή. Ο Σαββίδης έχει να πάει δύο χρόνια στο γήπεδο. Βρε, άλλο λέω εγώ. Εγώ έχασα ολόκληρο πρωτάθλημα από αυτό το θέμα. Πλάκα με κάνεις. Ένα μήνα λέει και τι. Στην Ουγκάντα που ζείτε. Α, στην Ουγκάντα. Μαγιά του καθενός. Α, μαγιά του καθενός. Δηλαδή, όποιος βαράει, δέρνει και έχει τα ΜΜΕ, μπορεί να κάνει τι θέλει. Και τιμωρησία. Και τιμωρησία, μάλιστα. Τα κάνουμε. Οκ, εντάξει. Πρέπει να κλάψω. Εγώ λέω δύο ίδια δεδομένα, δύο ίδια περιστατικά. Μπούκα. Ο ένας μπήκε, φώναξε και βγήκε και επειδή είδα μια φωτογραφία. Την τέντωσαν και την κάνανε τέτοιο. Αυτό μπορεί να κάνει χειρότερο. Στο Παοκάρι στο Κύπελλο που τα ρίμαξε. Ποιο ρίμαξε, η αστυνομία δεν είδε τίποτα. Ποιο ρίμαξε που μπήκανε μέσα 10 μπερδεμένα. Όχι σε αυτό. Ποιο ρίμαξε. Τότε που ο Μπούζος έβγαινε. Ναι. Έξω από τι καρδίνε που καίγατε. Έξω από το γήπεδο. Ναι, τι σχέση έχει αυτό με τον ιδιοκτήτη. Όλη τη φωλιά σα λερωμένη την έχετε. Όλοι. Άλλοι τιμωρούνται, άλλοι όχι όμω. Και τι να κάνω. Αυτό είναι το θέμα. Του δικαστέ. Αυτό είναι το θέμα. Να είστε φίλοι με του δικαστέ. Τέλο πάντων.
Κλείνουμε, δεν θα βγάλουμε άκρη. Ρε παιδί μου, έχεις φίλους δικαστές? Δεν ξέρω. Έχεις φίλους αστυνομικούς? Δεν ξέρω. Κάνε, τι να σε πω. Γιατί εδώ ο μποξέρ ο δικός σου είπε άλλα πράγματα. Ποιος είναι ο μποξέρ? Δεν πήγες στο τμήμα μποξέρ, σου είπε ότι ο Μαρινάκης εδώ με τους αστυνομικούς. Ο μποξέρ δεν σε έλεγε. Στο πάω το είπα. Βέβαια, δεν ξέρω σου λέω. Δεν ξέρω. Δεν έχει λάπτοπ τώρα. Γιατί άλλαξε κυβέρνηση και έχουμε. Δεν έχει κυβέρνηση της Ντόρα τώρα. Λάπτοπ δεν έχει τώρα, η Ντόρα δίνει τα λάπτοπ. Δεν ξέρω τι είναι. Αυτό είναι. Ρε στην Ουγγάντα που ζείτε, βρε. Βρε στην Ουγγάντα, βρε Ουγγάρε. Αστέρα να πούμε, ναι. Αστέρα Τρίπολη Πάοκ. Ωραία. Την Κυριακή και πλέον ο Πάοκ δεν έχει μαμού σου του. Είναι must win αυτό το παιχνίδι. Τι θα πει must win? Πρέπει να κερδίσει. Θα κερδίσει. Λες? Τι θα κάνει. Θα το πιάσουμε αύριο το παιχνίδι. Έχει το ομάδα καλή, φορμαρισμένη. Εντάξει. Ο Πάοκ στην μεγαλύτερη. Άρεσε ο Πάοκ του πρώτου μηχρονού πάρα πολύ. Είναι σε καλή φόρμα ο Πάοκ. Και όταν ο Πάοκ χάνει, άκουμε. 4 βαθμούς στη φόρμα του απάνω και ο Ολυμπιακός που δεν έχει σε καλή φόρμα είναι πάνω. Εμένα είναι σαν παοξής, ας πούμε, να με πεις θα έχω θέμα. Ναι. Βλέποντας τη φόρμα. Καλά, έχασε και ο Ολυμπιακός. Με τον Παναθηναϊκό έχασε 2 βαθμούς. Ναι, ο Ολυμπιακός δεν είναι σε φόρμα. Δεν ξέρω αν θα πάει. Ναι. Γιατί έτσι όπως θα πάει, θα χάσει καλό. Μέχρι τον Γενάρη δεν γίνεται να πάει σε φόρμα γιατί θα έχει Τετάρτη ή Σάββατο μάτς. Εάν εγώ σαν ΠΑΟΚ κάνω από το ρούλι. Έτσι, γιατί δεν το λέτε. Ρούλι. Ρούλι δεν το λέτε. Γιατί ρούλι. Ρούλι. Τρία γκολ τον έκανε ο Κούγιας. Δεν είναι ρούλι. Τι ρούλι τώρα. Σε παρακαλώ. Ρούλι είναι, βρε. Μια χαρά ομάδα είναι, αλλά θα πάμε και εκεί τώρα. Πάμε και, λίγο εκεί. Και πάω κάτω. Γιατί τώρα κατάλαβαν κάτω ότι έκαναν κακό σχεδιασμό στον Άρη. Ναι. Τώρα το κατάλαβαν. Ναι. Έπαιρναν δύο μπουλκουμέσα από τη Λάζα. Ναι. Τώρα κατάλαβαν δεν έχουν χαφ. Ναι. Διώξαν τον Μπάσα Άρον δεν είχαν αμυντικό χαφ. Τώρα κατάλαβαν δεν πήραν τερματοφύλακα. Μετά του μπουλκουμέδε φαίνονται όλα. Σονάρι, να πάμε λίγο και η Σονάρι. Κότα ο Παντελίδης. Τι έκανε ο Παντελίδης πάλι. Όταν του φέραν το Σαράνο. Φιλαράκι, άκουδο. Άντε πάλι με το Σαράνο κάθε μέρα. Και, το, με την κουμούνα, και τον άλλο, και τον άλλο το Μουσάτο, τον κομμουνιστή, τον Κυριακή. Μείον 20. Δεν ήθελαν κανέναν. Ναι. Και έκανε η Κότα, επειδή ο Διαμαντόπουλος δεν είχε παρεδώσει με αυτούς. Ναι, ναι. Δεν τους ήθελε και έφερε το πουλί. Ποιο είναι το πουλί? Το πουλί είναι, αυτό εδώ, Έμαν. Το πουλί. Ναι. Αυτό είναι το πουλί. Φέραν το πουλί και τον άλλο το σάκι του. Πώς το λέγανε. Τον τερματοφύλακα το βασικό που μοιάζει με το σάκι του Σκουπιντού, να πούμε. Ναι, τον Κουέστα. Τον Κουέστα, ο οποίο ναι. Θα πούμε από πέρσι μέχρι φέτος έχει τεράστια πτώση. Εντάξει, μέσα σε ένα χρόνο. Τον έφαγε στον Τονάρη, έφαγε τον Βαρέλα από τον Πάοκ. Αυτοί οι δύο σέρνονται. Δεν σέρνονται. Του έβαλε στο Σόχαστο. Δεν μου λε, στόχο τη ΣΑΕΚ φέτος είναι η αποφυγή του τελικού με τον Πάοκ. Στο κύπελο. Θα επιδίωκε και σαν φέτος, ναι. Άλλο ένα χρόνο. Ναι. Μέχρι να κάνουν το γήπεδο αυτοί, ναι. Δεν θα έχουν πώς το λένε, βλέψεις μεγάλες. Εγώ άλλο θα σε ρωτήσω τώρα. Γιατί χθες ήμουν σε κουβέντα μας λάτι με φίλους αξίδες και τώρα μου έστειλε και ένας φίλος παραπλήσιο μήνυμα. Του λέω ρε παιδιά, θα θέλατε να ξαναπάμε τελικό κύπελο μαζί σας? Ξέρεις, μου είπαν όλοι. Μακριά. Δεν θα αντέχουμε. Για πάρει ένα. Τι να πάρει, ρε, πώς θα με πάρει, βλέπεις να μπορεί εσείς, να με πάρει αυτή η ομάδα. Εσύ στο μπάσκετ τον Άρη δεν τον πήρε σε ένα πρωτάθλημα. Τον πήρα μετά από 3-4 χρόνια χαστούκια όμως. Ναι, γιατί να μην φάει και αυτή μετά από 4 χρόνια. Ναι, αλλά δείχνει ότι και φέτος είναι με ένα σκαλί κάτω από μένα. Πώς το κάνουμε τώρα. Φυσικά δεν δείχνει ότι πήγαν χθες 40.000 αγάλων να τα κοιτούσαν τον ΠΑΟΚ. Φυσικά. Που εμείς δεν τελειώσαμε το μάτς τώρα. Φυσικά. Και για τον Πίσεβα τα είπαμε. Δεν γίνει να βάζει τον Πίσεβα να εκτελέσει πέναντι. Πότε βάζει ξανά πέναντι τον Πίσεβα? Συνέχεια πήγε να πάρει την μπάλα και τον έπαιρνε. Ο Πέλκας τα βάραγε, ο Βιερίνια τα βάραγε. Αυτή η βάρουσα καλά πέναντι. Δεν του είχα τώρα. Ποιον είχε να βαρέσει, ο Πέλκας έπαιζε? Όχι. Όχι. Ο Βιερίνια έπαιζε? Όχι. Όχι. Ποιο βαράει πέναντι στον Πάο? Ο Σβιντέρσκι, εγώ σου λέω. Τον έχει δει να βαράει πέναντι. Ο άλλο που είχε στο center for, ο Κοτσίδα, τα βάραγε όλα. Θε να δει κανένα Κοτσίδα, γιατί πολύ διαβάζω ρεπορτάζ κάτω. Δεν τον θέλουμε να φύγει, να κάνει να ράνει, λε να ξαναγυρίσει. Γιατί αν τον κάνει τώρα. Δεν παίζω σέντερφορ με περιοχή κεφάλι, ψάχνω. Δύο σέντερφορ, του άλλου δύο σέντερφορ τι θα του κάνει. Δηλαδή, να πάει να πληρώσει πάλι τον Κοτσίδα ναι. Και που εκεί να πάρει τα λεφτά από τον Άκμο και τον Ζαμπά, να μην πάρει φράγκο. Σωστό. Σωστό. Και μετά το. Σωστό ο Κοτσάρη εδώ. Θα βγαίνει ο Κατοπόδη. Κατοπόδη. Ο Πανοζάχο. Ο άνθρωπο που ξέρει τα μαθηματικά και θα λέει. Έχουμε finance. Τα μαθηματικά. Εδώ σου βγάζω τώρα το καπέλο, να ξέρει. Και άμα είναι, τι είναι ο Πάο δηλαδή. Τι είναι, μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω, έρχομαι όποτε θέλω, φεύγω. Πρέπει να κρατήσετε και μία αυτή. Ρώτα λίγο, λέει, καλημέρα αδερφούλη. Ρώτα λίγο τον Κωστή, λέει. Αν στο 0-1 έκανε ένα έξαλλο πανηγυσμό στην κερκίδα του και ο Κρέσπο έλεγε στα γαλλικά για την μαμά του Βράνη ή στο Λιβάγια το ματσάκι θα είχε διακοπεί 0-3. Ρωτάει, δηλαδή, αν ο Πάοκ ήταν προκλητικό πανηγυρισμό στο ναι. ΆΚΑ χθε. Ναι. Προχθέ. Θα ήταν για καλό του Πάοκ ή όχι ο φίλο. Α το κάνει. Α το έκανε, λε. Ναι, να κάνει το μάτς γιάχμα δηλαδή. Δε, όπως έχονται πολλές φορές εδώ πέρα. Είστε γενικά μια ομάδα η οποία ας πούμε δεν έχει κρύους μέσα. Ναι. Δεν έχει κρύους εσύ. Δεν κρύος ούτε να πανηγυρίσει καλά. Δεν διαφωνώ. Κρύ. Ο πιο ζεστός είναι ο Μπράβος που έγινε εκεί, το γουμάρι να πούμε. Ποιος? Ο Τζόρνταν.
Αυτός σηκώνεται, αυτός φωνάζει, αυτός κάνει. Ποιος ρε? Το θήριο αυτό. Α, ο Ιορδάνης. Ο Ιορδάνης. Ναι. Γιατί η ομάδα έχει ρεζιμάτος, παθιάριδες δεν έχει. Κρέσπο, η Βιερίνια δεν είναι παθιάριδες. Η Βιερίνια δεν είναι μέσα. Και ένα τελευταίο για να κλείσουμε, θα του πάω και να πάμε στον Άρη. Είναι τελικά ο Μίσιτς ο Αντισαχόφ? Γιατί βλέπουμε ότι ο Μίσιτς ξαφνικά από τα ζήτα είναι βασικός. Πιο καλός είναι. Και, εκεί ήθελα να καταλήξω. Και όχι μόνο βασικός, αλλά έχει πλέον και νούμερα. Ασίστ και γκολ. Η τραγωδία σας ξέρεις ποια είναι? Ναι. Τι είχε κατά λάθος. Γι' αυτό λέμε δοκίμασέ τους. Όπως για δύο χρόνια βγάλατε κατά λάθος τερματοφύλακα, τον Πασχαλάκη, ναι. Έτσι κατά λάθος βγάλατε χάρη. Όχι κατά λάθος. Αφού ο άλλος τα έτρωγε όλα, έμπαινα μέσα. Ποιος? Ο Ρέι. Ό,τι πήγαινε έγραφε μέσα. Κατά λάθος βγάλατε goalkeeper, ναι. Κατά λάθος βγάλατε χάφ. Κατά λάθος. Άρα λες δηλαδή ότι εξ ανάγκης πολλές φορές δημιουργούνται καριέρες χωρίς να το έχουμε δει. Δεν το είδατε. Όπως και ο, ναι, αλλά ο αριστερό μπακ τον είδε τον Βιερίνια ο Λουτσέσκου πέρσι. Ή τον έβαλε και αυτό να κατά λάθος. Ποιον? Το Βιερίνια αριστερά. Το Βιερίνη, ναι, αριστερό μπακ. Αυτό ήταν μαγιά του. Αυτό το είδε ο Λουτσέσκου. Σωστά, για να μην του κλέβουμε τη δόξα. Λοιπόν, και το πενευότανε και στις κατηδίες. Και καλά έκανε. Που έκανε. Και καλά έκανε. Και καλά έκανε. Βέβαια, βέβαια. Όπως θα πρέπει να πενέψουμε σιγά σιγά τον φίλο μας τον Αμπέλ, α δούμε ότι έχει ρολάρει την ομάδα και βάζει πλέον το σύστημα το οποίο είχαμε πέρσι. Είδε ότι τελικά πρέπει να είναι ευέλικτος. Να αλλάξει πράγματα. Εγώ θέλω να το δω αυτό όταν θα έχει όλα τα. Αν έχει και Μαουρίσιο και Βιερίνια. Βιερίνια, Μαουρίσιο, Πέλκα. Όλοι να είναι. Για να δω ποιο θα διαλέξει εκεί πέρα να βάλει. Στον Άρη, ναι. Δηλώνω προβληματισμένοι πλέον για τις αδασαλίες του καλοκαιριού. Εγώ φωνάζω ότι και ο ΠΑΟ και ο Άρης τα έκαναν μαντάρα το καλοκαίρι. Διώξε... Και άντε ο Άρης, οκ. Okay. Ο ΠΑΟ απαγορεύεται με τόσα λεφτά. Τον Διαμαντόπουλο. Ναι. Φέραν ένα τσαλτίδι εκεί πέρα, έναν χοντρό να πούμε εκεί. Α, τον Ιάρχο λες. Έναν Ιάρχο. Ναι. Αυτός... Ενώ έχει το look του Μπον Βιβέρα, ναι. Ότι κουνούσε χέρια από για να δείξει τι να εκεί, δείξει. Εκεί... Να δείξει ότι είναι αργανός που δεν είναι. Ναι. Κοίταξε, εγώ καθάρισα τον Κούπερ στην Τούμπα. Ναι. Εγώ τον καθάρισα. Τον ξύλωσες. Τον ξύλωσα. Ναι. Όταν χάρισε. Το πρώτο παίζει 4-4-2 στην Τούμπα ανοιχτά. Ναι. Δεν σέβεται τον ΠΑΟΚ. Στον Τόρτι. Ναι. Ναι. Τρώει 4-0 και του λένε, ξέρεις, βάλ το Λαμπριάκο φχαρτάκι. Να κάνει μανούρα κτλ. Ναι, ναι, ναι. Τελείωσες Κούπερ εκεί, καθάρισες. Τον περίμενε και στο τελικό να τον κάνω κριτική. Φώνασε ο Τσαλτίδης, μην μιλάς κτλ. Ένα μηδέν. Τώρα έχω τρετολόγιο. Γιατί να μην μιλήσω. Ναι. Άσε να μιλήσω. Νάτσο Χρυσάφος. Όχι, είναι κούκλος. Μια χαρά, πέθανε. Κούκλος. Βέβαια. Καλημέρα στο παιδί, ναι. Πού χάρη τώρα. Φέρα τον Ιαρχάκο. Ιαρχάκος. Να μιμηθεί τον Κολτσίδα. Μέλατε. Έλανε δεν, παλικάρι. Δεν το παρουσιαστικά κιόλας. Δηλαδή, δεν θέσα... το έχει το παιδί παρουσιαστικά. Ο άνθρωπος βλέπει το Super 3 και χέζεται πάνω του. Φοβάται. Πρώτο μάτς κιόλας μου κουνάς χέρια πόδια. Δεν έκανε καλή εικόνα και στους Αριανούς, να ξέρεις. Άσε τώρα είχες εσύ από τα Γιάννενα να λαϊκίσεις τώρα. Είσαι ο Σπυρίδωνας, είσαι ξέρω εγώ ο Κολτσίδας, είσαι ξέρω εγώ ο Κούης, ο Μπαλής, ο Φυρός, ξέρω εγώ ένας, ο Δαλκίδης να μου πει Μπουγιουκλής, να μου το παίξει ξέρω εγώ Αριανός. Χειρολόγος, τεχνοκράτης, παράγοντας. Τεχνοκράτης, θέλω ήσυχο εκεί να κάθεσαι και να μου κάνεις δουλειά. Άμα θέλω καουμπουιλίκια. Βάζω ένα μπράβο εκεί πέρα από το Super 3 να πούμε. Βάζω το Κολτσίδα. Βάζω το Λαμπριάκο. Και κάνω μαγιά. Τι με κάνεις τεχνοκράτη. Με κάνεις με την κοιλιά τώρα εκεί πέρα να σε φοβηθούν τώρα. Σε λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Ψάχνει από τώρα ο Κάρι και το team του παίχτες στα χαφ έναν και τερματοφύλακα. Τι ψάχνει. Θα την παλέψει ο Άρης μέχρι το Γενάρη. Γιατί... Την Κυριακή ψάχνει και προπονητή. Όπα. Τι όπα. Ήδη ψάχνει. Δηλαδή ότι... Ήδη ψάχνει. Δεν πάει να χτίσει καριέρα με ένα μάτς επειδή το κέρδισε. Και εγώ με τον κόκκινο, άμα κάτσω σε δύο μάτς, μπορεί να τα κερδίσουμε. Μας κάνετε προπονητές. Σωστά. Δεν γίνεται έτσι προπονητής. Το αίμα τον έχει πάει στις παλέτες. Σωστά μιλά. Σουβέρια. Τη Βέρεια δεν του την έδωσε. Έλα λεπτό. Τώρα. Και δικαιούμαστε να τα λέμε γιατί όταν τον κράτησε είπαμε, παιδιά, ότι δεν είναι η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή. Βρε στη Βέρεια. Δεν τον καίτε τώρα. Βρε στη Βέρεια. Προπονητή πρώτο τον είχε. Όχι. Και τον έχει τον Άρη. Ναι. Από πού να πέσω να αυτοκτονήσω να μην μη, σε θέλω. Δεν... Σε θέλω, κουμπαράκι μου. Σε θέλω, γλυκό μου αγόρι. Λοιπόν, ακούστε τι άλλο. Πάμε να κάνουμε τώρα κάτι πρωτότυπο. Πες πως έχετε μια εντεκάδα από Έλληνες καλλιτέχνες, έτσι, ωραία. Ποιον θα βάζατε δεκάρι? Θα σας πω εγώ ποιον θα ανέβαζα. Ποιο θα έβαζα, Κωνσταντίνο μου? Εγώ θα έβαζα τον Πλούταρχο. Το παλικάρι βγάζει ψηλές ακριβίας, δεν χάνει τόνο στη φωνή του, παίζει με σιγουριά, έχει δυνατή κερκίδα και σε κάθε παράστασή του σκοράρει. Όπου και αν το δεις το ταλέντο του σε μαγεύει. Από 4 το Οκτώβριο το καλύτερο δεκάρι λοιπόν της ελληνικής μουσικής ανεβαίνει Θεσσαλονίκη για λίγες μόνο παραστάσεις. Και το καλύτερο θα είναι για πρώτη φορά πάνω σκηνή και ο γιος του, ο Γιώργος ο Κακοσέος. Έτσι υπέροχη φωνή. Έτσι είναι πάντα. Το μήλο κάτω από τη μιλιά θα πέσει, φίλες και φίλοι. Μαζί του θα είναι και η Αφροδίτη Χατζημινά. Εισιτήρια θα βρούμε στο Ridges Casino, σε καταστήματα Public και στο ticketservice.gr. Στιγμές με τον Γιάννη Πλούταρχο κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο Βεργίνα Θέατρο από 4 Οκτώβρη. Θα πάω με τρέλα και κορδέλα και λέω να πάρω και το φιλαράκι να πάμε μαζί. Μαζί θα πάμε, τις γυναίκες. Έτσι λοιπόν, μας κόβει εδώ. Και ο φίλος σου εδώ, ο Βεπχο, ο Γεωργιανός, σε ξεφωνίζει. Λέει, πες, λέει, τον ξεφώνιζες, λέει όμως το Μίσης, λέει Ραπτόπουλε. Τώρα τον αποθεώνεις, έτσι. Το μόνο χαφ, τον οποίο είπα
Πες στο Γεωργιάνο να πάει στη Γεωργία εκεί, ναι, να πάει να πληθεί λίγο. Γιατί ρε εσύ τώρα τον άνθρωπο κατευθείαν, δηλαδή. Γιατί ρατσιστείς τώρα με τον Γεωργιάνο. Όχι, βρωμάει, ναι, παστούρμαδίλα τώρα πρωί που ο Γεωργιάνος θα μας πει. Μπορεί να ήταν και Έλληνας, εντάξει. Λέω, ναι. Και αυτός θα βρωμούσε παστούρμα. Πες μου τώρα τι θες να πεις για τον. Το Μίσιτς τον είδαμε σε κάποια μάτς και απορρίσαμε γιατί δεν ξαναπέζει. Δεν είχαμε άποψη. Αργός. Εγώ είχα καλή άποψη. Αργός είναι. Σου είπα, μου μοιάζει για το, με τον Σαχόβ, ίδια κοψιά. Είναι αργός. Δηλαδή για γιατί το... ο Σαχόβ ήταν γρήγορος. Όχι, άλλο, ναι, θέλω να πω. Ναι. Δηλαδή για να πάω του Σαββίδη θα πρέπει να έχει αυτά τα στοιχεία να ήταν και γρήγορος. Ναι. Για τα λεφτά που παίρνει. Ναι, αλλά αν τον έχει για backup, οκ, okay, δεν, ναι, δεν θα τα ψάξει. Άμα τον έχει για backup και είναι ο καλύτερο σου χάβ, έχει, ναι, πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Ε, βέβαια. Ναι. Λέω εγώ τώρα. Κάτσε να φύγει ο Μαουρίσιο, ακουμπόσουν αυτοί οι δύο. Για 35 λεπτά το Μαουρίσιο. Τι τον είδε, κάτσε ρε γρήγορε, κάτσε ρε, ρε αστραπόγιανε. Ναι. Τι τον είδε, 5 λεπτά ο άνθρωπο 6 μήνες έχει να παίξει μπάλα. Τι θα πει τώρα. Θα παίξει. Θα ξανατραυματιστεί μετά. Θα μείνει άλλους 6 μήνες. Το παγάσα, δες εδώ. Δες τον αστραπόγιαλο. Τι τον είδες 5 λεπτά. Ο άνθρωπος είχε 6 μήνες να παίξει. Μπήκε μέσα να μυρίσει χορτάρι. Ο καλύτερος σου χαφ είναι Fiat 128, ο Μαουρίσιο. Και ο δεύτερος καλύτερος σου χαφ. Με αυτούς τους γλεντάω 2 χρόνια όμως. Με αυτούς γλεντάω τον Κιγέρμι που μου τον κάνετε Θεό. Που εγώ λέω ότι είναι πεχτάρα ο Κιγέρμι όμως. Αν είχες χαφ, δεν θα σου στην Ευρώπη η Θεία Μαρίτσα. Θεία Μαρίτσα. Τώρα τι να τον πεις παιδιά, δεν μπορώ να τον πω τίποτα. Γι' αυτό σου λέω. Δεν μπορώ να τον πω τίποτα τώρα για τη Θεία Μαρίτσα. Η επανομή της Ευρώπης είσαι. Αλλά. Τι, η μηχανιώνα της Ευρώπης είσαι. Αλλά. Ε, τι. Τι να πω, τώρα βρήκες εκεί κοπανάς, βρήκες αδύνατο σημείο και βαράς και δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Με έστερες σου, δηλαδή με συγχωρείς, ναι, άμα περνούσες, γιατί ήταν πολύ πιθανό να περάσεις, θα κάνεις ένα τέταρτο γκολ και να περάσεις, ναι, αυτή την Ευρωπαϊκή. Γιατί μία ένα τσίκι θέλει, ναι, ένα τσίκι. Δηλαδή εσύ δεν θα σου πτωματήλα στα μάτια όπως ο Ολυμπιακός, τι, ναι, θα είχες δηλαδή. Ο Μίσης όπως λέει εδώ και το γραφείο τύπου μου, είναι αργός στα πόδια αλλά γρήγορος στη σκέψη. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για, για κάποιον αργό παίκτη. Θα ήταν και αργός στη σκέψη. Θα ήταν ο Γκούφι. Ο Γκούφι και ο, όχι μόνο ο Γκούφι. Λοιπόν, έχουμε Τσουλού σήμερα. Ναι. Πάμε λίγο παράλληλα με τα μάτς. Να δούμε εκεί πέρα να λίγο, δούμε λίγο τα μάτς. Καμιά προβλεψούλα τι βλέπουμε και τα λοιπά. Ωραία. Προβλέψει σαρώσαμε το, την Παρασκευή που τα λέγαμε εδώ πέρα. Σαρώσαμε, αλλά κάνει μούγκα στη Στρούγκα ο άλλος, ο Θεοφάνους εδώ των Νικολιπτών. Έτσι. Κάνει μούγκα. Μα ξέρει ότι το καλό δεν πουλάει. Δεν πουλάει, μόνο τα πατώνω. Θα πουλήσει το στραβό. Άμα είχαμε κάνει το κανένα τζακπότ, θα το είχε τελάλι. Ή σήμα εκπομπή μα το είχε. Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα. Αυτό κοιτάει τι πουλάει. Ναι. Το Σάσα δεν μας έβγαλε. Το Σάσα τον έβγαλε. Εντάξει. Ναι, είχες πει 10 jackpot νωρίτερα και σου λέει πετάει και το Σάσα. Έτσι. Είναι πονηρός, ρε, άσονα. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα, πρώτα πρωτοσέλιδα. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι, ο Φερέτης θα μας μαλώσει. Θα μας δει ο Φερέτης. Ναι, ναι, τα θέλει, τα θέλει, θέλει. Και παράλληλα, γιατί έχουν πολύ Ολυμπιακό τα πρωτοσέλιδα, θα δούμε και τα μάτς του Champions League να τα σχολιάσουμε. Λοιπόν, πάμε Sport Time, κομάντο. Μυθικά τα όσα θα γίνουν σε εξέδες, αδερφοποιημένοι, Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακός, ποια είναι τα πλάνα δεκάδας. Ο Ολυμπιακός παίζει το πιο κομβικό του μάτς σήμερα. Γιατί? Γιατί αν φύγει αλόβητος από το Βελιγράδι, ουσιαστικά μπορεί να κλειδώσει την τρίτη θέση και να παλέψει για πιο πάνω. Και είναι match do or die με, το, με, την, με, την, με τον Ερυθρό. Αυτά τα δύο match, Ολυμπιακός Ερυθρός, Ερυθρός Ολυμπιακός, ναι. Πέταγα, Κούτρια αριστερό, Μπακτοροσίδη δεξί. Αβραάμ Παπαδόπουλο. Αβραάμ Παπαδόπουλο. Μπα, μα και τα λοιπά. Σουσάχολ, Μπουχαλάκηδε, Σουτανίδε και έτσι. Τη δεύτερη δεκάδα δηλαδή, ναι. Εγώ πάω, κι άμα μου κολούσανε, πάμε για το πρωτάθλημα. Τον έλεγα το χοντρό, τον είχα ισοπεδώσει. Το ανέβαζα από 450 την, ναι, χοληστερίνη, ναι, 1250. Χοληστερίνη, okay, την ανέβαζα. Ναι, γιατί έχει βγει και έχει πει ότι στόχο μα στο πρωτάθλημα. Πάω μα έχει μουρλάνει το παιδάκι, ναι, μου, αυτό ο άνθρωπο. Πίνει το ουίσκι. Ο Μάρτινς. Ακριβό είναι. Λέει Τζόνι. Αλλά το πίνει. Το πίνει όμως. Ναι. Σημαίνει ότι αν αύριο χάσει. Σήμερα παίζει. Σήμερα. Θα αν το δούμε, χάσει σήμερα, ναι, και κερδίσει τον Άρη, είναι άρχοντας. Ναι. Αν κερδίσει σήμερα και χάσει από τον Άρη, τον διώξανε. Αυτό πρέπει να καταλάβει αυτός. Μάλιστα. Ο Λουτσέσκου, μαϊμού της Ρουμανίας. Με τον Τζαουσέσκου εκεί και τα λοιπά. Προπονητάρα, προπονητάρα, ναι, Λούτσι. Μπάλανς. Σας λέει μικρή, quality, μικρή ομάδα είστε στην Ευρώπη. Ναι. Σου λέει. Πάρε τον τάμπλε εδώ να γίνει ήρωας. Πάρε στην Ελλάδα τα χαϊβάνια που έχουν να πάρουν 50 χρόνια. Α, στην Ευρώπη αυτό τώρα. Σαν ω βασικό στόχο. Και εδώ, ωραία, πέρα μπορεί να σου πούνε θέλω να είσαι πρώτος στα αθλητικά. Δεν με νοιάζει να είσαι πρώτος. Άμα πήγαινε στην Ευρώπη στους 16 του Europa και έβγαινε τρίτος, θα θυμόσασταν τον Λουτσέσκου. Ναι. Θα είχε γράψει ιστορία ο Λουτσέσκου. Αν πήγαινε όμως στην Ευρώπη κανένα ημιτελικό, θα το, ναι, θυμόσουν. Πρέπει να κάνει υπέρβαση στην Ευρώπη. Ποια ομάδα πήγε στον ημιτελικό. Παλιά δεν είχε πάει, ξέρω εγώ, Ιάκη Πελούχο, δεν είχε πάει το 70. Πήγε μια φορά με τον Χριστίνη και τον Μαύρο. Ο Παναϊκό πήγε στο τελικό του Γουέμπλε. Αυτά. Αγόρασαν του Σέρβου που ήταν ψωμί. Ο Ολυμπιακός είχε πάει μια φορά στου 8 Champions League. Στα 100 χρόνια. Νομίζω αυτά. Στα 100 χρόνια ιστορία δηλαδή θυμόμαστε τίποτα. Προχωράμε. Πάμε στη Sport Day. A night to remember. Δηλαδή αυτό το αγγλοελληνικό, δηλαδή πλέον θέλουν βραδιά λέγει να το θυμόμαστε. Πάνε τώρα στο Τριάδι να το μεταφράσουν. Κάμπρο, δηλαδή θα, ναι, πάρει τώρα στο Τριάδι, στο Δεδροπόταμο, ο Φωτιάδης, ναι, a night to remember. Ναι. Στην Αγία Μαρίνα, πώς θέλανε και στις, που είναι γυφτή στην Αθήνα.
στι Αχαρνέ. Που εκεί στο Μενίδη. Μενίδη, άμπρα, night to remember τώρα. Ναι. Πάει εκεί. Κοιτάξτε ένα πυροβολισμό ανάμεσα στην εφημερίδα. Εκεί ανάμεσα το του, θα το περάσει το όμικρο για στόχο. Ο Κίρτσος θα το περάσει για στόχο, μπαμ, θα του τραβήξει μια να πούμε. Αδελφοποιημένοι σύλλογοι, αλλά θα παίξουμε για να κερδίσουμε. Αυτά μένα δεν μου αρέσουν, να ξέρεις. Αδελφοποιημένοι μαμού σου του, μπάλα να παίξουμε, ένα τέλος πάντων. Έχει τρία χτυπήματα μετράει. Αυτές τις αηδίες τις έχουμε και μεσάς με τους γκρομπάρι. Με την Παρτιζάν, γκρομπάρι, ναι. Λοιπόν, σκληραίνει ο Δόνης. Σκληραίνει, δεν ξέρουμε. Σκληραίνει ο Δόνης. Βρήκε ο Δόνης δύο χαφ ερείπια. Ναι, το κόρμο ξέρω. Το κόρμο γερο... και το Μανιάτι. Το Μανιάτι, από το γεροκομείο εδώ, ναι. Το Χαρίσιο. Ναι. Και ξεμίτσε και ο γιος του. Μετράει Δόνη. Κέρδη και ζημιές η ΑΕΚ. Ναι. Κάρολ the killer είναι τα άλλα θέματα. Ως τώρα βλέπεις πουθενά καμιά αναφορά για τον Μελισανίδη. Γιατί ρε, τι γιατί ρε, γιατί είχαμε ολόιδιο σκηνικό, μπούκα, η μία μπούκα και η άλλη. Όσο επειδή είδα, δεν είδε η κάμερα κάτι, μπορεί να γίνει χειρότερα εκεί μέσα. Όσο είδα. Πού είναι οι κάμερες του ΆΚΑ. Όσο είδα τους παοκτήδες. Έχουν σχέση με τις κάμερες του Καραϊσκάκη. Όσο είδα φωτογραφίες στο SDNA τους παοκτήδες που μπήκαν μέσα με τον Άρη. Ανώμια πράγματα. Έλα, ρε, εγώ σου συγκρίνω. Πεπόνια με πεπόνια. Εσύ μου συγκρίνεις μήλα με πορτοκάλια τώρα. Εγώ συγκρίνω, ναι. Συμπεριφορές. Συμπεριφορές του οπαδού με τον ιδιοκτήτη. Όσο πλάκα είδα το SDNA, τον παοξή φωτογραφία να μπαίνει μέσα, άλλο τόσο είδα και αυτό. Δικαιολογώ και σένα. Μοναδικό χτύπημα. Δικαιολογώ και σένα και αυτούς. Και εμένα και αυτούς. Εσένα, ναι, ναι, κατάλαβα. Τους δικαιολογώ. Ναι. Θέλω να κάνουν το παδιλίκι τους. Ρίξε κόκκινο στην Ήθαλε Λάβη, η οποία είναι η μόνη που ασχολείται λίγο με το θέμα. Πόλεμος ξανά, παράζα ανακοινώσεων και μπαίνει το Μελισανίδη, όπου εισέβαλε στο ημίχρονο στα αποδυτήρια. Τα έχωσε, λέει. Τα έχωσε, λέει, στον Ελβετό. Ναι, τα έχωσε, λέει. Και μετά πήγαν και του ζητούσαν συγγνώμη οι Ιωαννίδες και οι Δημητριάδες. Φαντάσου τι έγινε για να του ζητούν συγγνώμη, έτσι. Ναι. Τι είναι. Το Δημητριάδη, κοίταξε. Ναι. Και αυτό με ελευθεριακή πίεση πρέπει να είναι. Πολλά κιλά. Έβαλε κι αυτό, αλλά όχι σε σχέση με του άλλου. Όχι. Εντάξει. Όχι. Όχι σε σχέση ο Βασίλα Μπίλαρο. Ο κύριο που έχει αχαλιστερίνη πρέπει να είναι ο Αμανατίδης. Ο Περικλής. Ναι. Είδε ένα προγούλι. Έχει προγούλι πολύ. Σαν κούρκωσε η γη. Ήταν πολύ καλτιά. Ή μικρό αγώνι. Και μεγάλο προγούλι. Και μεγάλο προγούλι. Ναι, είναι θέμα αυτό. Αν ήταν τίποτα σαν το ΚΜΟΚ, θα το κάλυπτε λίγο. Σωστά. Ο ΚΜΟΚ έχει προτέρημα σε τέτοια θέματα. Όποιο έχουν πει ο Σβιντέρσκι όταν μεγαλώσει, δεν θα κάνει προγούλι αυτό. Όχι, δεν θα φαίνεται. Δεν θα φαίνεται. Ναι, ναι, έχει ναι, ένα πηγουνάκι μικρό. Έχει ανάλυση τώρα εδώ, ναι. Προγολιού. Λοιπόν, νοκάου τώρα. Μικρό πηγούνι, μεγάλο προγούλι. Πρόβλημα. Πρόβλημα. Νομίζω και για μια γυναίκα αντιαισθητικό να το βλέπει. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Έτσι. Νοκάουτ τώρα, όντως Ολυμπιακός θα να βλέπει έναν άντρα. Σαν να βλέπει έναν άντρα μια γυναίκα με αδύνατα πόδια και κοιλιά. Ναι, ρε φίλε, ωραίο. Ωραίο θεματάκι τώρα. Μια αηδία. Να είναι αδύνατος και να βλέπει κοιλιά μπροστά, να προεξέχει, ναι. Να είναι τούμπανο. Αηδία. Αηδία. Νοκάουτ τώρα. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, σε αυτά τα δύο μάτς με τον Ερυθρό Αστέρα παίζει την πρόκριση. Κακά τα ψέματα. Είναι σαν να παίζουν μεταξύ τους νοκάουτ παιχνίδια. Άσε την Τότεναμ και την Μπάγκερν στην άκρη. Γιορτή, λέει. Θα έχουμε χαμό στην Εθνική Οδό προς Βελιγράδι οι φίλοι του Ολυμπιακού μαζί με τους φίλους του Ερυθρού Αστέρα. Σάλια, σάλια. Έχει ένα χτύπημα το φως. Σε μια κόλλα χαρτί, λέει, και έχει το Μελισανίδη. Γιατί είναι ο Μελισανίδης. Ναι, αλλά πάλι όχι πρωτοσέλιδα σαν τον Ιβάν Σαββίδη. Θυμάσαι, γίνονταν τρεις-τέσσερις μέρες, μια εβδομάδα το πιστόλι δείχνανε. Μια εβδομάδα. Λοιπόν. Τι να σε κάνω, αγόρασε εφημερίδες. Αδέρφια, συγγνώμη, αλλά θα σας κερδίσουμε τέλος πάντων ο κόκκινος σήμερα ο πορταλητής. Πώς το βλέπεις. Θα πάμε τώρα, θα πάμε, ναι. Τώρα. Θα διαβάσει πρωτοσέλιδα, θα πάμε. Ναι. Κύριε Υπουργέ, όλα καλά, μάθατε για τα όρια. Η ΑΕΚ είναι στο απειρόβλητο, έχει ένα χτύπημα για την ΑΕΚ. Επειδή είναι ΑΕΚ. Επειδή είναι ΑΕΚ, σωστά. Τα πραβιλίκια του Καραπαπά στο ΒΑΡ δεν τα γράφουν. Δεν τα γράφουν, όχι. Γιατί είναι δική μας, ναι. Κονσέρτο για πολυβόλα η πράσινη του 6G ο Δόνης. Πρωτοσέλιδα το Δόνη έχει. Ναι, έχει. Και ο άλλος πάνω ποιος είναι. Ένας ο Ράις πρέπει να είναι αυτός, ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Τώρα μπάσκετ. Να πας. Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα που πουλάει μπάσκετ. Έλα, γιατί έχει διαρκείας, έχει δεκατόσεις χιλιάδες διαρκείας. Η μάπα του Δόνη βάζει πρώτη σελίδα. Και πάμε στο φίλο στο Ξύθι. Ο Ξύθι. Επανέφερε τη φωτογραφία με τον Ιβάν Σαββίδη, γελάει, χαχαχά, εσείς μην μιλάτε, λέει, τριτοκοσμική. Με αυτά που κάνατε, για αυτά που κάνουμε εμείς τώρα. Ναι. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της ώρας Σπορ. Όχι, δεν έχει δίκιο. Γιατί δεν έχει δίκιο. Δεν έχει δίκιο. Όχι, γιατί θυμάται το παλιό και το συγκρίνει με το δικό του. Ναι, πού είναι το δικό του όμως. Ναι. Το δικό του δεν βλέπω να αναφέρεται πουθενά. Ναι. Απλά λέει τι έγινε στο παρελθόν και δεν λέει τι έγινε τώρα. Ναι. Αυτό λέω. Και χτυπάει πάλι σε μια φωτογραφία. Ναι. Δεν είναι δημοσιογραφία αυτή. Έξυπνος. Έξυπνος, ναι, σωστά. Οπαδός. Ναι. Οπαδός θα πουλήσει τώρα στους αεξίδες και θα βγουν οι αεξίδες που νομίζαν ότι πριν το μάτς με τον Πάκο ότι έχουν καλύτερη ομάδα. Έτσι και πήγαν 40.000 αγάλματα και κοιτούσαν τον Πάκο. Έρχεται ένας τύπος, λέει, ναι. Ο γιος μου σπουδάζει αθλητική δημοσιογραφία. Ναι. Λέω, ωραία. Είναι καλό παιδί. Λέει, είναι καλό παιδί. Είναι. Ωραία. Να αλλάξει η δουλειά. Λέει, γιατί. Πλάκωσε άλλο οπαδό. Είναι οπαδός ομάδας. Λέει, όχι. Μπήκε, τι να το κάνουμε. Μπήκε σε πούλμαν να δει να πετάξει μολότοφ. Όχι, δεν είναι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Έχει πει αλήθεια στο φτιάνι δημοσιογράφη να μπει σε κανένα στούντιο να τα κάνει γης μαδιά μου. Όχι. Πάρα πολύ ωραία.
ξέρω εγώ. Στη θύρα που είναι, πέταξε μπουκάλια στον αντίπαλο. Ο δημοσιογράφος. Πριν γίνει, ναι, δημοσιογράφος. Όχι. Να έχει βιώσει, να έχει βιώματα δηλαδή, λες. Δηλαδή, άμα του τυχωθεί κανένας μέσα στο στούντιο, μπορεί να τον κοπανίσει. Όχι, είναι ήσυχο παιδί. Ναι. Ωραία, να τον πάρει. Ήσυχος, πάντων στο Άγιο Όρος. Να τον πας εκεί με τον κόκκινο στο Άγιο Όρος, ναι, και τον Αναστασιάδη. Ναι. Και αν πας στη μονή σφιγμένου, γιατί δέρνουν εκεί. Πάντω σε καμιά. Σε άλλη μονή. Σε κάνα μια μονή ήσυχη. Άμα δεν είσαι λίγο. Ναι. Να βράζει λίγο το αιματάκι σου, άστο, άμα δεν το αντέχει. Το ότι μου πει είναι καλό παιδί. Δεν μας λέει τίποτα. Το βιογραφικό, το καλό παιδί πρέπει να το σβήνεται. Δεν μας ενδιαφέρει. Όχι. Άμα είναι καλό παιδί, του κεράσουμε μια πάσα στη γωνία. Ούτε πάσα. Τα καλά παιδιά δεν πουλάνε, να ξέρετε. Δεν έχει. Καλό παιδί, τι καλό παιδί. Πες το σε καμιά γυναίκα αυτό καλό παιδί, θα αρχίσει να γελάει. Εγώ δεν θέλω καλά παιδιά, θα σε πει. Ναι. Δεν τα θέλω τα καλά παιδιά. Το καλό παιδί για μια γυναίκα, κοίταξε. Η γυναίκα κάνει άντρα φίλο ή άμα είναι γκέι. Ή αν είναι καλό παιδί. Τελεία. Συμφωνώ. Μπράβο ρε Κωνσταντίνε. Εγώ σήμερα 9 και 25 είπες το πιο ωραίο από το όλα. Πιο ωραίο. Οι γυναίκες αυτούς κάνουν φίλους. Η γυναίκα κάνουν φίλους. Το καλό παιδί και το γκέι. Δεν θυμάσαι την ταινία ο Βουλγαρίδης που ήταν ερωτευμένος με τη Λάσκαρη. Και δεν έλεγε τίποτα, καλό παιδί. Μπήκε ο Κούρκουλος. Τι θα κάνει ο Κούρκουλος. Τι θα κάνει ο Κούρκουλος που δεν είναι καλό παιδί. Τα καλά παιδιά με τις γυναίκες δεν περνάνε καλά. Και τι μάνες έχουν τα καλά παιδιά. Ελένη Ζαφυρίου. Ναι ρε φίλε. Η κλασική μάνα του ελληνικού κινηματογράφου. Σωστός. Λοιπόν, πάμε γιατί θα μας πάρει ο χρόνος. Υιοθετημένη, η Ζαφυρίου. Σοβαρά. Ήταν υιοθετημένη. Ναι, αυτά σύνταξες. Μεγάλωσε, ενός χρόνου πέθανε η μάνα της και τη δώσανε αλλού. Εντάξει. Ελένη Ζαφυρίου. Λοιπόν, Μέτροσπορ λέει για τα μεταγραφικά του Άρη, λέει για τον Αμπέλ Φερέρ. Μύρισε Γενάρης είναι το θέμα. Τι μεταγραφικά, έκανα όνομα. Όχι, αλλά λέει μύρισε Γενάρης, η διοίκηση είναι λέει. Έχει αμαρθεί ο Κιμπόκο στη Μαρίνα. Φορυβημένη. Μυρίζει η Κιμπόκο. Μου κάνα παράπονα για τον Ασλαμά πάλι. Τι, ότι. Το διακόπτη είναι για τον κόσμο, λέει. Έτσι μου στείλα μηνύματα πού, τώρα. Πού. Δεν ξέρω, στη Μαρμίτα, πού τον έχει τώρα. Διακόπτη. Διακόπτη τον κόσμο και δεν αφήνουμε να ακούσουμε, λέει, τον Κιμπόκο και τον Άλεξ. Έτσι μου έγραψε ένα. Α, για τον. Ναι, ναι, δεν αφήνουμε τον Άλεξ και τον Κιμπόκο, λέει, να μιλήσει. Ναι. Θέλει ο κόσμο λίγο περισσότερο Κιμπόκο και Άλεξ. Ναι, σωστό. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα σου το μεταφέρω, ναι, γιατί ο άλλο από το εξωτερικό μου το έστειλε το μήνυμα. Σωστό. Από έξω. Θα, λοιπόν, θα το δούμε, ναι. Δες το αυτό το θεματάκι. Και πάμε τώρα να δούμε και τα μάτια του Τσάμπιονς Λιγκ. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο τη Μέτρο με τον Αμπέλ Φερέρα να θα πουλήσει. Είναι ομορφόπεδο Αμπέλ. Δόντια καθαρά είναι. Καθαρά δόντια, δεν είναι σαν του Μίσιτς. Ο Μίσιτς είναι βρωμιάρη καθαρά. Ναι, αλλά δόντια καθαρά, καλό βλέμμα. Τι στέλνει εκεί, τι λέει. Ναι. Τράκα γίνεται. Σωστή παρατήρηση λέει για τον Ασλαμά από πίσω κάποιο άλλο. Α. Ναι, σωστή παρατήρηση. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο. Θυμώνει ο Άλεξ πολλές φορές. Γιατί δεν τον αφήνει να μιλάει ο Ασλαμάς. Φεύγει, ναι, και του λέω. Θα έρθει με κανένα όπλο καμιά μέρα. Έλα μωρέ ο Άλεξ, ναι, ψυχούλα. Ψυχούλα. Ψυχούλα ο Άλεξ. Θα μας πυροβολήσει. Έλα μωρέ. Θα πάει στο δικαστήριο, θα πούνε παίρνει 12 χάπια, αφήστε τον ελεύθερο. Ναι. Καταλαβες. Ποιος θα την πληρώσει την ύφη. Αυτός που θα φάει τη σφαίρα. Αυτός θα πληρώσει την ύφη. Σωστό αυτό. Ποιος θα πληρώσει την ύφη. Ποιος θα πληρώσει λέει την ύφη. Σωστό, σωστό, σωστό. Μην τα ψηφάτε. Εγώ δεν του ζυγώνω αυτού. Μην παλικάριε. Εσύ θα την πληρώσει, λέει ένα από πίσω. Εσύ θα την πληρώσει την ύπη, να ξέρει. Λοιπόν, πάμε λίγο Champions League σήμερα. Η πρώτη δόση 8 παρα 5 με δύο μάτς. Δεν έχει εμπορικά παιχνίδια σήμερα. Να δούμε. Λοιπόν, Αταλάντα Σαχτάρ Ντόνετσκ το πρώτο παιχνίδι σήμερα. Στο Μιλάνο γίνεται η αναμέτρηση. Η Αταλάντα εκεί θα παίζει τα μάτς Champions League γιατί τον Μπέργαμο δεν πληρεί προϋποθέσεις. Άλλο, πάμε παρακάτω. Δεν σου κάνει κλικ. Αυτό θα είναι καλό μάτς. Γκολ θα έχουμε εδώ. Δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Ρεάλ Μαδρίτης Κλαμπ Μπριζ, 8 παρα 5 και αυτό το παιχνίδι. Τι το σ' αρέσει? Ναι, μ' αρέσει. Τι σ' αρέσει εδώ πέρα, 1-20 ο Άσο, 1-25. Θες να παίξει Κλαμπ Μπριζ. Τα γκολ να παίξει. Εντάξει, αν παίξει πάλι λίγο θα δίνουν τα γκολ. Το άλλο α πούμε πιο πολύ μυρίζει γκολ του Αταλάντα Σαχτάρ Ντόνετσκ. Το γκολ πόσο δίνει, παιδί μου. Σε ποιο? Να βάλει γκολ η Μπριζ. Γιατί να μην βάλει. 1-70. Γιατί να μην βάλει. Εντάξει, το κρατάμε. Γιατί να μην βάλει Μπριζ γκολ. Και το άλλο είναι εύκολο γκολ, να ξέρει. Το Πέργαμο, Αταλάντα Σαχτάρ. Εκείνο για μένα είναι γκολ και over και όλα θα μπουν και άλλα γκολ. Πάμε στα μάτς των 10. Ναι. Έχουμε Γαλατά Σαράι Παρί Σεζερμέν. Γαλατά. Γαλατά Σαράι Παρί Σεζερμέν. Η Γαλατά με τα 1002 ονόματα παιχταράδες έχει φέρει. Φαλκάο, Ενζοζή, Φεγγουλή. Χαμός γίνεται στο ρόσερ της. Δεν μπορεί να βάλει γκολ. Πολύ, ναι, σφιχτή. Ναι. Και παίζει με την Παρί που έχει τα προβληματάκια της πάλι. Βέβαια έχει επιστρέψει, επιστρέφουν σιγά σιγά επιθετικοί της. Δεν βλέπω να βάζει και γκολ. Σφιχτό. Ναι. Θα κερδίσει με λίγο. Το βλέπεις over. 2-3. Το over πόσο δίνει. Το over θα δίνει καλά. 2-3 το βλέπω. Δεν βλέπω να ανοίγει τόσο πολύ το μάτς. Το over 1-50 δίνει κιόλας. Εγώ πάω με το ρίσκο. Λίγο, ε. Πάω με το ρίσκο γιατί η Γαλατά. Το 2-3 πόσα δίνει. 2 φράγκα. 2 φράγκα. Γιουβέντους Λεβερκούζεν στην αρένα της Γιουβέντους. Με τον Άσονα στο 1-55. 10 η ώρα πλέον όλα τα άλλα μάτς. Μόνο 2 έχουμε. Το over πόσα δίνει. Εδώ θες over Γιουβέντους Λεβερκούζεν. 1-70. Over. Over με τη Λεβερκούζεν η οποία είναι ορισμός. Ό,τι να είναι, όσο να είναι, όπως να είναι. Παίζει ο Ρονάλντο Φορ.
Ναι, ο Ρονάλντο θα είναι. Δίδυμο παίζει ο Σάρι. Ναι. Ωραία. Θα τον έχουμε ντουέτο. Ένα 70 over. Εγώ θα παίξω τον Ρονάλντο να σκοράρει στο μάτς και έχω ήσυχο το κεφάλι μου, Κωνσταντίνε. Ωραία. Θα ηρεμήσω. Έχω τον Ρονάλντο, θα ταράξει κάθε μάσα βάλει γκολ. Και πάμε στο Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακός. Ναι. Εγώ νομίζω θα αλλοξεδετερηθούν, θα είναι μάτς τακτικής, ξύλο, σκοπιμότητα, να μην χάσω. Άντερ το βλέπω. Πόσο είναι το άντερ? Πρέπει να είναι διαβασμένο εδώ τώρα, θα δούμε πόσο δίνει το άντερ. Ένα 70 το δίνει. Α, καλά το δίνει, ένα 80. Άντερ. Δεν βλέπω να ανοίγει το μάτς. Τώρα τι να σου πω, 1-0, 1-1, 0-1. 1-0. Ναι, κάπως έτσι το βλέπω το παιχνίδι. Και ο Μιλόγεβιτς είναι γατώνει. Σφιχτός. Και ο άλλος θα πει, άμα δεν χάσουμε εδώ είμαστε καλά. Σφιχτό το βλέπω το μάτς. Λοκομοτίβ Μόσχας Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μόσχα. Το γύρω-γύρω δεν θα δούμε εμείς. Θα δούμε γύρω-γύρω εμείς, γύρω-γύρω όλοι. Εγώ εδώ θα πάρω το γκολ-γκολ. Ναι. Κόντρα σε όλα. Ναι. Και αυτό γιατί η Λοκομοτίβ είναι πολύ καλά. Στο ναι. πρωτάθλημα πήγε, έβγαλε διπλό με Σλεβερκούζεν, κέρδισε τη Ζενίτ. Η Ατλέτικο είναι άλλο επίπεδο ομάδος. Πληρώνει και πάνω από 2 φράγκα το γκολ-γκολ. Μάντσεστερ Σίτι Δυναμό Ζάγκρεπ, εδώ ο φίλος ο Πεπ. Πόσα θα βάλει, βάλει 4-5, 6, ξέρω εγώ πόσα θα βάλει. Κοίταξε. Τι θα το πάει Ρελαντί? Νομίζω θα το πάει Ρελαντί. Γιατί θα το πάει Ρελαντί? Γιατί θα κοιτάξει το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα. Ναι, νομίζω έχει ντέρμπι αυτή την αγωνιστική η City. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει ντερμπάκι, θα το δούμε σε πολύ λίγο. Και έχουμε και το πολύ μεγάλο μας βραδιά, το πιο σημαντικό. Κάτσε να δούμε ποιο παίζει City λίγο για να είμαι σίγουρος. Λοιπόν, α όχι, City Wolves είναι το μάτς. Και έχουμε το Tottenham Bayern που είναι το πιο εμπορικό παιχνίδι της βραδιάς. Για τον όμιλο του Ολυμπιακού. Tottenham Bayern. Το goal goal πόσο δίνει? Ναι, εδώ είμαστε λογικά στο goal goal και προχωράμε. Το goal goal δίνει 1.50 μόλις. Τρίχες. Τρίχες, ναι. Α, το παίξουμε goal goal και το over 3.5. Το over 3.5 βλέπει να ανοίγει για άλλο το μάτς. Ναι. Το over 3.5 2.40 περίπου. Δεν είναι άσχημο. Κράτα τα για να κάνουμε τη σούμα μετά. Ναι. Και να ανοίξουμε και γραμμές, να μιλήσουμε για Champions League, να μιλήσουμε για τακτικές, για Μπελ Φερέρα, για μεταγραφές Άρη. Για ό,τι τραβάει η ψυχούλα του κόσμου, έτσι. Ναι. Τα σημείωσες αυτά, ε. Ναι. Θα τα πούμε μετά. Ναι. Θα έχουμε κανένα πολιτικό έκτακτο να το προαναγγείλουμε. Πολιτικό έκτακτο. Α, δούμε, μου φέρετε τώρα. Ασχοληθήκαμε με τα ερωτικά του Πασχαλάκη αυτή. Πασχαλάκη, ναι, εντάξει. Άσου Πασχαλάκη, μια χαρά περνάει. Τώρα βέβαια δεν θα βλέπει. Δεν ξέρει τι γλίτωσε ο Πασχαλάκης. Ναι, αλλά έχασε τη θέση του βασικού. Γιατί ο Ζήφκοβιτς δεν βγαίνει τώρα έτσι εύκολα. Ναι. Δεν τον καίει τόσο εύκολα. Μπαμπάπ, αλλαγή. Ναι. Τώρα θα περιμένει τη σειρά του. Έτσι πάει στο τέρμα. Γλίτωσε άλλο ο Πασχαλάκης. Γλίτωσε. Λοιπόν, ο Πασχαλάκης έκανε αυτό που δεν θα κάνουν τα επόμενα 50 χρόνια οι όλοι goalkeeper του ΠΑΟΚ. Δηλαδή. Πήρε ντάμπλα ήττητος. Μεγάλη υπόθεση. Ό,τι και να μου κάνει τώρα, κάτσε στον μεγάλη πάγκο. Μεγάλη υπόθεση. Βέβαια, κάτσε στον πάγκο και άμα παίξει κτλ. Αυτό που έκανε ο Πασχαλάκης στα 30 του. Μεγάλη υπόθεση. 100 τέλος. Χρόνια να περάσουν δεν θα τα κάνει άλλος goalkeeper. Και με έμεινε στην ιστορία. Οπότε θα κοιτάει αυτό ο Πασχαλάκης για να το ανεβάσω την ψυχολογία γιατί το συμπαθώ. Και το άλλο είναι, δεν ξέρεις, γλίτωσε το βούδα από το σπίτι. Γλίτωσε το βούδα. Το συμπαθίζω Πασχαλάκη και τους άλλους έχεις στον τάκο μου συνέχεια. Την παγάσα είσαι. Λοιπόν, κάποιοι αγαπάμε το καλό φαγητό. Αλλά οι περισσότεροι αγαπάμε το πολύ καλό φαγητό. Και πού το βρίσκουμε αυτό το πολύ πολύ καλό φαγητό, φίλε? Ένα κολπάκι για να εξοικονομήσετε και χρόνο για ξεκούραση και χρήμα. Είναι πολύ απλό. Μπαίνετε στο volton.gr ή καλείτε στο 11300 και ζητάτε το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Volton One. Μόλις ενεργοποιηθεί, θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας για να κοιμηθείτε και να κάνετε τέλος πάντων ό,τι γουστάρετε, εκτός από το να κάνετε τις δουλειές του σπιτιού. Θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας γιατί με το Volton One εξασφαλίζετε για 18 ολόκληρους μήνες, παρακαλώ, τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη μέρα. Έχουμε και έκπτωση συνέπειες 10%. Έτσι απλά λοιπόν volto.gr 11300. Εκεί θα μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε προμηθευτή, αν υπάρχει πλέον χρέωση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να αποκτήσετε το πρόγραμμα Volton One. Τελευταίο ημιωράκι, Μετρόπολης ακούτε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα εδώ με ραπ, με cool. Βλέπαμε το βιντεάκι το σοκαριστικό. Πίσω δεν υπάρχει κενό. Υπάρχουν φωτογραφίες στο metrospot.gr. Είναι σκάλες κανονικά. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που ακούς στην αρχή, παφ, πέφτει 3 μέτρα κάτω. Είναι σκάλες. Προφανώς χτύπησε σε σκάλες ο Τρικλιανός και μας χαιρέτησε το μαντήλι. Εσύ αλλού στέκεσαι, έτσι. Ποια είναι η τελευταία του ατάκα? Ναι. Κουφάλες του Σαβίδη. Αυτή είναι η τελευταία του λέξη. Φοβερό. Άκου να δεις τι συγκράτησε το παλικάρι μας εδώ πέρα. Σε ποιον το έλεγε όμως? Σε κάποιον απαδό του Απόλλωνα Πόντου. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τζάμπα πέθανε γιατί. Ο Σαβίδης με τον Καλαμαριά δεν τα πάει καλά. Ναι, ναι, δεν ξέρω τώρα. Ναι, δεν έχουν καμία σχέση. Ήταν λάθος πληροφορημένος. Προφανώς. Προφανώς ήταν λάθος. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν μου λες, εγώ ως οπαδός του ΠΑΟ και της Λίβερπουλ, αν πνίγομαι και έχω απέναντι τον Ασλαμά, έτσι, ο οποίος έχει δυνατότητα να μου πετάξει ένα σωσίβιο, θα μου το πετάξει όχι. Θα σε σπρώξει όπως ο Τρικλιανό. Καλημέρα στο φιλαράκι μας, έτσι. Καλημέρα στο φιλαράκι. Είσαι και Λίβερπουλ.
Λίβερπουλ, ναι, βέβαια. Και φέτο θα πάρω το πρωτάθλημα σήμερα. Τι Πινελίκη έριξε τον τερματοφύλακα που είχε στα γκάντια τον Άι Γιώργη. Ναι. Και την τροπή τη Αγγλία. Ναι, ναι, ναι. Και ότι αυτό πολύ να έχει συγγένεια με το χέντρο σαν το χάφ τη Λίβερπουλ. Το σόου το μεγάλο. Εντάξει, δεν είπε Θεούλη. Καλημέρα στο Μάριο του φιλαράκι μα. Αλλά άμα πιστεύω ότι άμα είμαι πνίγουμε, ψώσε με Μάριε, θα θυμηθεί αυτό και Πάοκ. Και Λίβερπουλ, άστονα ένα λιγότερο να γλιτώσουμε. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Πάμε γραμμέ. 90-90-90. Γρήγορα, ταχύτητα. Γρήγορα. Ναι, παιδιά. Χθες πάντως πήρα μηνύματα πολλά. Γιατί τον έδειξε τον Άλεξ. Γι' αυτό το έκανα το θέμα. Ο Άλεξ. Γιατί πήρα πολλά. Κι άλλο έχω πάρει τώρα εδώ. Από ποιο είναι αυτό, ο Τέο. Δεν τον έδειξε. Ναι. Ο Άλεξ έφυγε μόνο του. Α, την κοπάνη, παιδιά. Μην ρίχνει τζάμπα. Άμα δεν μιλήσει τον χρόνο που θέλει, τσατίζεται και φεύγει. Καλά, έτσι κάνουν οι Σταρ. Καλά κάνει. Εκείνο, μαζί με τον Άλεξ. Εκείνο που φοβάμαι εγώ γιατί είμαι και πλάτη. Πλάτη. Μην έρθει με κάνω όπλο και μας πυροβολήσει. Εγώ είμαι με Άλεξ. Όταν είσαι ο Σταρ, θα έρθει να πάρει τον χρόνο σου. Τέλειος. Καλημέρα. Έλα. Πάμε 90-90-90 δικά σας. Έλα, φίλε. Καλημέρα, φιλαράκια μου. Καλημέρα. Ποιος είναι, τι κάνουμε. Ποιο είναι στο τηλέφωνο. Αυτό που λέει θα έρθει στη Μαρμίτα και έχει κλειστό το τηλέφωνο εκείνη τη μέρα. Πού είσαι, ρε ψυχούλα μου. Τι να τον κάνει. Αυτό θα το συζητήσουμε όταν τελειώσει την εκπομπή. Λίγο θα σου πάρω τηλέφωνο. Τσίκλισα λίγο, βγήκε. Λίγο τσίκλισα στην εκπομπή. Εγώ έλεγα να δω τώρα. Θα τσικλίσω λίγο. Για τα γάλματα θα ξανατσικλίσω. Σε έβαλα τελικά. Καλά έκανε. Ναι. Νίκο. Ναι. Θέλω μέσω τη εκπομπή σα και δημόσια. Βεβαίως. Να ευχαριστήσω λίγο το σύνδεσμο φιλάθρο Πάου Κρυα Βρύση Γιανιτσόν. Σε είδα ρε φίλε, σε είδα εκεί, σε έκανα και love σε έκανα. Στην Κρύα Βρύση πήγες. Είχε στην Κρύα Βρύση εκεί με φανέλα. Ναι, τους δεν σε ψηρίσανε. Μου δώσανε μια φανέλα για σε το δώσανε και δεν σε ψηρίσανε στην Κρύα Βρύση. Τυχερός. Μου δώσανε μια φανέλα για το γιο μου σου λέω. Έτσι ναι. Θέλω να σου ευχαριστήσω. Τι φανέλα τον δώσανε, μωρέ. Του Πάουκ. Για ποιο λόγο. Για το γιο του, αφού ο γιο του Πάουκ είναι. Αυτά σάλια είναι. Τι σάλια, γιατί δωράκι είναι. Λοιπόν, για αυτά σάλια. Από εκεί και πέρα δεν θα τον αφήσω να γίνει ο παδό ποτέ. Γιατί ο πατέρας του κόντεψε να αρρωστήσει, επειδή ήταν ο παδός. Λατρεύω το ποδόσφαιρο, ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Είμαι λάτρης του ποδοσφαίρου, Νικό. Ο παδός. Έλα. Είναι λάθος εμείς που είμαστε γονείς να λέμε θα πω το παιδί μου, θα κάνω το παιδί μου, δεν θα αφήσω το παιδί μου. Σαφέστατα, Κωστή. Ξέρεις τι γίνεται. Κι άλλα σχέδια κάνεις εσύ και άλλα σχέδια κάνουν οι άλλοι. Το παιδί, το πες, άκου, για να, άκου Νίκο. Πες, θα προσπαθήσω να τον πείσω να μην γίνει ο παδός. Είναι πιο δημοκρατικό και πιο έξυπνο. Σωστά, ναι. Δεν το εξέφερα. Εγώ στη ζωή μου δεν μπόρεσα να επιβληθώ σε χελώνα. Κατάλαβες τι γίνεται. Λέγε. Ο πατέρας Κωστή πρέπει να έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Μπράβο, πάντα. Μπράβο, μπράβο. Έτσι. Ξεκάθαρα. Και να καθοδηγεί να του ξεχωρίζει το σωστό το λάθος. Όσον αφορά τα υπόλοιπα. Και εγώ είπα το παιδί μου να μην βρίζει. Ναι. Τι παραπεί αυτό. Ναι, αλλά εσύ τι ακούει. Ναι, αλλά δίνεις παράδειγμα ότι βρίζεις. Τελείως. Δεν μπορείς να το πεις. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Να μην βρίζει το παιδί σου όταν εσύ βρίζεις. Δεν μπορείς να το πεις. Ρε, δεν γίνω. Νίκο. Χθες θα σου πω ένα μισό δεύτερο ένα σκηνικό. Έρχεται ο Αχιλλέας μετά το σχολείο. Πάντων, μπαίνω μπαμπά να σου πω κάτι. Μου λέει, λένε, είπα μια κακιά λέξη λέω, στο σχολείο. Λέω, τι είπες, Αχιλλέα μου. Αυτή να που λες και εσύ. Ποια είναι αυτή, μακάκα. Δεν του είπα τίποτα. Λέω, καλά, προσπάθησα να μην τη λες και εγώ την αποφεύγω. Αλλά όταν ακούει εμένα να τη λέω. Δεν έχω απέτηση από το παιδί να μην τη λέει. Λέει, με τσάτσα και την ξεστόμησα. Δεν τον είπα, γιατί το έκανα, δεν το φώναξα. Του είπα, οκ, προσπάθησα να μην τη λες γιατί τη λέω κι εγώ. Δεν μπορείς, φίλε. Το πιο αστείο που. Ναι. Νίκο, ναι. Το πιο αστείο και εσένα, Νίκο, από Καστοριά που μου έχει τύχει εμένα. Για πες. Είναι. Έχω τσακωθεί με ένα συγγενικό μου πρόσωπο. Ναι. Και ένα άλλο συγγενικό μου πρόσωπο με ρουφιανεύει στον πατέρα μου. Φοβερό. Ωραίος συγγενής. Άκου τώρα. Ναι. Άκου τώρα. Ναι. Άκου, Νίκο. Ο πατέρας μου ήταν βρωμόστομος. Το ξέρω, ναι. Εύστροφος βρωμόστομος. Εύστροφος, ναι. Ναι. Τάκη μου βρίζει την Παναγία. Ναι. Λέει. Εσύ ναι. Αποκλείεται. Και ο άλλος τι συμβουλή έδωσε. Τι το έδωσε. Έτσι και ξαναβρίσεις τον Χριστό. Ναι, θα σου μπει. Λέω ρε φίλε, τα έχω δει όλα. Δηλαδή, τελείωσε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα σου μπει, τελείωσε. Την Παναγία. Θέλω και 20 δευτερόλεπτα να πω. Έλα, έλα. Κλείσω γιατί έχουμε γεμάτο κέντρο. Έλα, Νικόλα, ναι. Όσον αφορά τους αεξίδες, όταν καταφέρετε να πετάξετε έξω το μάνταλο. Και μπράβο. Τον Αλβάνι, οι οποίοι είναι ανίκανοι να μαρκάρουν τα στόπερ του ΠΑΟΚ για να μην κάνουν μακρινές μπαλιές, τότε μπράβο. Έχετε ευθύνες για κάτι καλό. Ωραία ποδοσφαιρική τοποθέτηση. Τότε έχετε ευθύνες για κάτι καλό. Μαρκάραν τον Βαρέλα και τον Κρέσπο με τα μάτια αυτοί οι δύο. Ναι. Και η Άκη είναι τυχερή που δεν έκανε ποτέ. Ασυσταδόρη ήταν αυτή στο ναι, πρώτο ημίχρονο. Και ο διαιτητής έκανε δύο λάθη. Το ένα είναι το φάουλ του Αγκούστο από τον Κρίστη και το άλλο το ακυρωθέν γκολ του Μάνταλο που ήταν καθαρό. Τα φιλιά μου. Καθαρό.
Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Καθαρό είναι το φάουλ σίγουρα. Το offside. Απλά ο Σιδηρόπουλος δεν το είδε στη τηλεόρασή του γιατί είναι ΠΑΟΚ. Το offside, άμα ήταν ΠΑΟΚ θα έβλεπε το φάουλ του. Μακάρα μέχρι τα μπουλιά. Ναι, άμα ήταν ΠΑΟΚ, Νικόλα, δεν θα έδινε το φάουλ του. Όσο είναι και ο Κάκος, του Αγούστο. Ο Σταυρομούρης από Θεσσαλονίκη που βγαίνει στο όπεν. Θα έλεγε φάουλ στον Αγούστο. Φύγε ο παδέ μου, ξεκίνησες με λουλούδια και με ζάχαρη και μου πας τώρα που φωνάζεις πάλι. Ένα είχαμε τον Ασλαμά με τον Κιμπόκο και ένα είχαμε με τον Θωμαίδη τώρα που τον βλέπουν οι άλλοι και τον έχεις εσύ. Ναι, και χθες είχε θέμα για έναν με ποιον πρόεδρο ΠΑΕ Super League συνεργάστηκε σε στιγμένα παιχνίδια ο Ραούλ Μπράβο. Ναι. Αυτό ήταν το βασικό θέμα, δεν το σχολιάσαμε. Αυτό το ξέρει και η κόρη μου. Το ξέρει. Ο Αχιλλέας μπορεί να παίζει να το ξέρει. Παίζει, ιστορία είναι. Ναι, ναι, αλλά είναι αργά. Εμείς δεν προλαβαίνουμε να κάτσουμε μέχρι τις 2. 11.30 ώρα ξεκίνησε, λίγο ίσα το έβαλα στην αρχή, μετά με πήρε ύπνο. Πάει τελείως. Ναι, καλημέρα, ναι. Προδότη Θωμαίδη. Έλα, φίλε. Έλα, ρε, ψυχούλα μου, έλα, καλημέρα. Μπαμπά! Μπαμπά, ναι! Μπαμπά! Κωνσταντίνε! Ο μπαμπάς του Φερέιρα τι δουλειά κάνει? Άκου, άκου με τώρα, άκου τα... κοίτα τα τσιλιμάγκαλα! Τα τσιλιμάγκαλά σας ο... Πώς τα πες? Τσιλιμάγκαλα! Ναι! Άκου, άκου τι θα σε πω, λέει, αυτά είναι του Πιώτικα! Αυτά είναι του Πιώτικα που σε μιλάω! Λοιπόν, εγώ με το καλό που πήγα εκεί και ήρθα... Ναι! Ήθελα να πω ένα σταυρουδάκι το καθένα σας. Είσαι ψυχάρα ρε φίλε. Εμένα δώσε στο κουλιανό το σταυρουδάκι. Άκουμε! Μόγκολε! Ιδωλολατρικά είναι αυτά. Έλα, Μόγκολε, έλα, σε θέλει. Ναι. Έλα. Όταν θα έρθει με το καλό εδώ πάνω και θα πάμε και θα πιούμε, θα το βάλω στο λαιμό. Και δεν θα το ξαναβγάλεις. Πες. Άκουμε! Και μην τυχόν κάνεις πως το βγάζεις. Αν τυχόν το βγάλεις, την άλλη μέρα να κλείσει τα μάτια σου! Οχ, οχ, οχ. Τα κύμη τα είπες όλα. Εγώ θα έρθω και άμα δεν το πάρω, το δώσω ένα Αχιλλέα, να ξέρεις. Να σε καλά! Όχι. Α, θα το βάλει ο Μόγκολος εδώ. Εσύ, εσύ τέλος. Όχι, τον είπα κάτι. Ναι, ναι, ναι. Είπε θα το βάλει, τελείωσε. Τον είπα κάτι φωρακτά. Ναι. Γιατί κάπου κάνει στραβοτιμονιές. Επάνω κοίτα στη χριστιανοσύνη. Γιατί δεν γνωρίζει, δεν ξέρει και πολλά άλλα. Φύγε τα κύμη, τα είπες όλα. Επικό μήνυμα. Ναι. Ο Νικόλας ο Καστοριανός μπήκε σαν κλαμμένο κουταβάκι και βγήκε πάλι σαν γραφικό pitbull. Ωραίος κι αυτός. Ναι, ρε, φίλε. Ωραία, ωραία. Η πρώτη γνώση είναι ατάκια. Καλημέρα, ναι. Ναι, ναι. Καλημέρα. Καλώσωνα, καλώσωνα. Χρήστος από το Λεμαίδα. Έλα, ρε Χρυσταρά. Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις, ρε παιδιά, για προχθές για το ματς ΠΑΟΚ ΑΕΚ. ΠΑΟΚ είμαι. Ναι. Το πέναλτι που έδωσε μετά, ο παίκτης έπρεπε να πάρει κίτρινη κάρτα, τουλάχιστον. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο πλέον. Γιατί δεν είναι για το χέρι, πλέον. Ναι, δεν είναι απαραίτητο, όχι, όχι. Και ένα δεύτερο. Γιατί να σου πω, να ξέρεις, ναι. Όταν η εσχάτη τον ποινώνει το πέναλτι, όταν αποφασίζει να δώσει πέναλτι, είναι στο διακριτική του χέρι αν θα δώσει. Να το αναλύσω λίγο. Ναι. Επειδή είναι πλάγια και γίνεται σέντρα, εκεί μπορεί να του συγχωρήσει. Έτσι. Αν ήταν με τοπική, μπορεί να του δίνει κίτρινη. Να του δίνει κίτρινη. Αλλά πλέον αποβολή και πέναντι δεν υπάρχει, ναι. Γιατί υπάρχει το πέναντι που είναι η εσχάτη των ποινών. Εσχάτη των ποινών. Έτσι. Μάλιστα. Και το δεύτερο. Στο γκολ που ακύρωσε του Μάνταλου, την ώρα που ήταν ο διαιτητής στο ΕΒΑΡ, δεν ξέρω αν το είδατε όλοι. Πήγε ο Κωστένογλου εκεί δίπλα του ακριβώς. Το είδα. Το Κωστένογλου με τα κομποσκήνια, αλλά πήγε να κάνει μανούρα στο διαιτητή. Ναι, δεν πρέπει να τιμωρηθεί. Δεν έπρεπε να τιμωρηθεί και ο Κωστένογλου. Θεούσες και ο πηγή. Το είδα, φίλε, έχεις δίκιο εδώ πέρα, ναι. Γιατί πολύ γαργάρα τα κάνουμε τα πράγματα. Θεούσες, άμα σε. Έγινε, φίλε. Να σε καλά. Εγώ, φίλε, 15,5 χρονών. Ναι, ναι. Είχαμε πάει εκδρομή Τίνο Μύκονο. Με τον Απαλάκη, τον Πέτρο, να πω τον Παοξίδη. Τίνο Μύκονο και Σαντορίνη. Για σου πω για θεούσες, πήγαμε σε ένα μοναστήρι, μας πήγανε που ήταν κοπέλες. Αλλά, για πες την ιστορία. Και μας... Πρόσεξε, άμα έχεις σόκινγκ κόψει την ιστορία, έτσι. Μας ορμούσαν. Οι θεούσες. Και... Σε έβλεπα σαν μπισκοτολούκου μου εσένα. Μπορούσαμε κοντό παντελονάκι. Είχες και μαλλί τότε. Άκου, ναι. κόκκινο μαλάκι αυτό, σαν Άγγλος. Σε έβλεπα με το κόκκινο μαλλί, σαν ξερολούκου μου σε πρόσεγε. Μας δώσε κάτι τσουβάλια να φορέσουμε για να βιώνετε τα πόδια μας. Γελάς.
Κλαίω. Ξέρω σε βλέπω εσένα σαν τον Μπίπι Φακιδομίτη με τα κόκκινα τα μαλάκια. Άσπρο. Μας δώσανε και ένα σκηνί. Τι το κάνετε σκηνί. Άγιο σκηνί. Άγιο σκηνί. Και εμείς τι κάναμε στο πούλμαν. Τι κάνατε στο σκηνί. Δέλαμε το... Μίμι. Και τρώγαμε 2 μήνες μπάμιες. Α, μπάμιες. Χιαρακά, ναι. Αλλά, αλλά... Λοιπόν, ο Χουάν Σεμπάσιαν Πάμπλο Σορίν, φιλαράκι μου ακροατής χρόνια, που ασχολείται πολύ με πρωταθλήματα Αραβίας, Κίνας και δεν σημαίνει. Κουμπαρτζής δηλαδή. Ναι, μεγάλος και ναι. Ασχολείται και επαγγελματικά πλέον. Μου λέει ότι ο προπονητής στην άλλη τη Χατ μάλωσε με τον Μπρίγοβιτς και τον έχουν προσπόληση. Ναι. Δηλαδή δεν θα τον βλέπουν να ξαναπαίζει. Εκτός αποστολής. Τζάμπα να έρθει να παίξει. Δεν τον θες. Όχι. Okay. Τζάμπα να έρθει. Πάμε γραμμούλες. Απλά το αναφέρω ότι μάθαμε και τον λόγο που δεν παίζει. Έχει σκοτωθεί με τον προπονητή του, έτσι. Καλημέρα. Έλα. Έλα, καλημέρα σας αγόρια. Νάτος. Τι ωραία ζαβαβατικά. Α, ναι, ρε φίλε. Τι ζαβαβατικά ήταν αυτά. Τι ζαβατζίδι ήταν αυτό, εσύ. Μα οι ντομάτες μυρίζαν παράδεισο. Πω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Οι ντομάτες είναι. Ντοματίλα, φίλε. Σκοτωθήκαν όλα τα καρκινικά κύτταρα. Ντομάτα πόλεμο παίζουμε σπίτι. Χαμός με αυτές τις ντομάτες. Χαμός. Για λέγε τώρα. Έκανα στραπατσάδα. Ναι, δυναμίτη και οι φακές και όλα. Τι λε. Για πάμε φωτάρα. Τι έγινε ο Νικολάκης, φάνηκε, Κώστα, τι λέει. Ποιο. Νίκο, ποιος... Νικολάκης, Κωνσταντινός, με φανίσκει, ναι, σημεία ζωής, σαν κλαμμένο κουταβάκι δεν ήθελα... Δεν άντεξε, μετά το μάτσο με την ΑΕΚ δεν άντεξε. Πάντως αυτό με το offside δεν ισχύει, πλέον υπάρχουν και φωτογραφίες, υπάρχουν και βίντεο που έχω εδώ μπροστά μου, ότι Νίκο, δεν υπάρχει, είναι offside πεντακάθαρο, να το. Δεν ασχολούμαι ρε φίλε με αυτά, εγώ θέλω να παίζω μπαλίτσα και να γουστάρω. Ορίστε. Δεν έρθω τώρα offside και... Όχι, υπάρχει με γραμμή κανονικά. Είναι τουλάχιστον ένα μέτρο μπροστά ο επιθετικός. Το είδες Κωστή, έτσι. Με γραμμή. Κοίτα, εγώ πιστεύω σήμερα ότι η τεχνολογία που υπάρχει μπορούν να συνδείξουν ό,τι θέλουν. Βρε, δεν γίνει. Το offside δύσκολα να κάνουν λάθος. Δύσκολα. Γι' αυτό και εγώ με τον Πίσερβα δεν ούλιαξα, δεν φώναξα. Λογικά θα ήταν έστω 10-15 πόντς μπροστά. Το φάουλ που δεν είδε ο και καλά Παοξής Σιδηρόπουλος είναι έγκλημα για μένα. Δεν γίνεται με δεν δίνεις αυτή τη φάση. Εντάξει, δεν γίνεται. Πώς θα το κάνω. Φάουλ, εντάξει, ναι, δεν γίνεται. Είναι επιτομή του φάουλ. Άρα υπάρχει δόλος για μένα που δεν το σφυρίζει. Θα γίνει τον πάγο. Ναι, υπάρχει δόλος, εννοείται. Τα λέμε φωτάρα, τα λέμε να πάρουμε κόσμο. Φιλιά, σε περιμένουμε ξανά. Καμιά τσούσκα να μας στείλεις. Τι πράγμα είσαι ρε εσύ, τι πράγμα. Παιδιά, αν θέλετε να δείτε το βιντεάκι που δείχνει με γραμμή το θέμα του offside που και καλά έτσι ασπάζονται στην ΑΕΚ, μπείτε Νίκος Κουλιανός Β, έχει ανεβάσει τώρα ένα φιλαράκι ο Βασίλης εδώ στο ποστάρισμα που κάναμε τη φάση σε βίντεο και με γραμμή. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλώς τον Άμερε. Λοιπόν... Το Γάλλου Καλαμάτα το είδε κανείς η Κυριακή το μεσημέρι. Το 0-2 λες. Άμα χάνει ο Άρης ο Γάλλου Καλαμάτα είδα, μας πάει. Είδα Ιωνικό Τρίκαλα. Ναι. Λοιπόν, Κώστα, έχει ένα τερματαρά, ένα παλικαράκι αγόρι μου 24-25 χρονών. Δεν άφησε να περάσει κουνούπι. Το Γάλλιο. Όχι, όχι, Καλαμάτα. Α, Καρυπίδη τώρα φωνάζουμε. Καρυπίδη, τσάκω μια βαλίτσα με 50 να φαίνονται και μπούγιο και πάνε άρπαξέ το να μια και δεν έχεις μία. Α, να τα λοιπόν, εχθές είδα τη δίκη της Δευτέρας. Για πες τι αποκόμισες. Τι αποκόμισες. Ξέρασα. Τα μάζεψες μετά τουλάχιστον, τα μάζεψες. Εκείνος ο κάκος, καλά δεν τρέπονται ρε. Ναι. Κάτσε ρε, μισθό παίρνει, τι θες να κάνει ρε. Εσύ πληρώνεται, δουλειά του κάνει πλέον, τι να κάνουμε τώρα. Λεφτά παίρνεται. Ο Μπούζος τι κάνει. Κούκλος, ο Μπούζος τι κάνει. Τον είδες ο Μπούζος. Κοίτα, ο Μπούζος. Κι αυτός δουλειά του κάνει. Τώρα, μαυρισμένος εκεί με χαλάω. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Θα, θα πω ένα... Θα γρήγορα, ένα... κύριε, να είσαι καλά. Δεν μου λέτε, θα πω και το τελευταίο. Ναι, γρήγορα. Τα iPhone αυτά τα τελευταία, 1800 ευρώ, άσα πρώτα να πάνε. Σε πωλήσεις είμαστε. Ξεπουλήσαμε. 100 χρόνια μνημόνια, ρε. 100 χρόνια πεκάτσα, μνημόνια. Πεκάτσα, ξεπουλήσανε, δεν υπάρχουν. Εγώ πήγα να ρωτήσω για πλάκα. Άτε, για ξεπουλήσανε. Να λοιπόν, και εσύ. Φιλιά. Όταν πρίξεις τα λεφτά εσύ με 8 κατωστάρια που παίρνεις από εκεί. Έλατε, πάνε. Ακούσου, Παύλο, αδρών μια αύξηση με 8 κατωστάρια. Φακελάκια! Δεφορμέσουν, άστο, για το τρίπολο του Άρτα Μούγκα είσαι. Φύγε, βρε. Φύγε. Έλα, δεφορμέσουν. Υπάρχει ένα στουντιάκι εδώ, στο Μετρόπολη, που βγαίνω εγώ από το Άρτ. Σωστά. Όταν να πούμε ο Θωμαίδης πιάνει δουλειά καλή, βάζει και τον Μπούζο μέσα στο στούντιο. Ναι. Αυτός είναι από κάτω και ο Μπούζος είναι από εδώ. Ναι. Για να φαίνεται το μέτρο και τα λοιπά. Τώρα το στούντιάκι μας το παίρνουν. Μας το παίρνουν και θα γίνει ραδιόφωνο. Ποιο ραδιόφωνο θα γίνει. Θα ο Όμιλος αποκτήσει και ραδιόφωνο με ελληνικά τραγούδια. Να ακούμε κανένα. Αλλά. Και ποιο θα βάλει. Μερακλώνουμε. Αχιλλέας Λανίδη το βλέπω. Πρώτη μούρη ο Καβούρη το βράδυ κιόλα εδώ. Λοιπόν, πρόσεξε να δει. Ναι. Εάν είμαι τυχερό και το στούντιάκι το πάνε αλλού για τον Μπούζο, έχει καλό.
Εάν τον πάνε τον μπούσα στο Μακεδονία Παλάς, την πάτησα, πρέπει να βρω σφιντιάκι καινούριο. Θα το βγάζω από την μαρμίτα. Εκεί σε θέλω. Καλά, μα πας Μακεδονία Παλάς, κάθε θα γίνει καμιά ρογμή. Για τον Μπούζο λες, ναι. Να βγαίνει ο Μπούζος από. Εδώ είναι τα στούντιο του. Στο Μακεδονία Παλάς έχει. Αν πάει στο Μακεδονία Παλάς, πάει το στουντιάκι. Για μένα στουντιάκι δεν έχει. Τελείωσε. Στο όρθιο θα είσαι. Θα πάω στη μαρμίτα. Μαρμιτούλα, μια χαρά. Θα κλειδώνω τη μαρμίτα και θα βγαίνω με αλέφαντα από εκεί. Θα έρθουν οι παοξίδες με τα όπλα απ' έξω και θα γίνεται τη κακομοίρα. Θα το βγάζουμε, θα σε βγάζουμε εμείς, μην αγχώνεσαι. Έχουμε και εμείς τώρα, έχουμε και στο Μπετσό, μην αγχώνεσαι. Ετοιμαζόμαστε για τρελά κόνσετ. Με live, με ιστορίες, θα σε έχω εγώ σε μένα. Α, το φιλαράκι μου, κουμπαράκι μου, αδερφός. Στουντιάκι. Θα σε βγάζω από μένα, μην αγχώνεσαι. Στουντιάκι. Στουντιάκι, ναι, γιατί ετοιμάζουμε πράγματα. Εμείς που έχουμε να κάνουμε στίχημα με ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με live κομπές, θα έχουμε και σένα. Τι θες, ό,τι γουστάρεις. Πάει, ναι. Πάμε, καλημέρα. Ναι, ναι. Λά, έχουμε και τον φρουρό, θα σε φυλάει κάτω, μα θες. Καλώς. Α, το κτίνο. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, Βασίλης από Πολύχνη. Έλα ρε Μπιλ. Από Πολύχνη. Από Πολύχνη, στροφή Καρατάς, ο Αεκάρα. Ναι. Έλα ρε Αεκάρα. Έλα ρε Λεβέντες, λοιπόν. Λίγος ήσουνα προχθές, έτσι, λίγος ήσουνα. Όχι, λάθος διαβάζεις το παιχνίδι. Πολύ λίγος, όχι λίγος. Λάθος διαβάζεις το παιχνίδι. Ναι. Αυτό που θα πρέπει να σε ανησυχεί, Καρδασάκο μου, ναι, είναι ότι η ομάδα έχει δείξει χαρακτήρα στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, διόρθωσε τα λάθη προπονητικά. Ο Κωστένογλου και έβαλε τον Γιακουμάκη και ας γελάς αυτή τη στιγμή που ακούς το όνομα. Όχι, δεν γελάω με κανέναν εγώ. Διότι ο Γιακουμάκης σεντερφόρ με τέτοιο κορμί κράτησε πίσω τα δύο σεντερμπάκ σου που δεν μπορούσαν να κάνουν παιχνίδι. Ναι. Ανέβηκε η ομάδα. Και καλά, ο πρώτος που ανέβηκε ήταν ο Μελισανίδης από το ημίχρονο, πήγες από δυτήρια. Πώς εντάξει, από εκεί ξεκίνησε η αντεπίθεση. Από τα ποδητήρια. Όταν θα χάσει το πρωτάθλημα και ενδεχομένως από την ΑΕΚ. Γιατί βγάζει χαρακτήρα η ποιος, ομάδα. Να πάρεις πρωτάθλημα φέτος. Φίλε, σε βάζω ότι θες στίγμα. Ναι. Γράψε την ημερομηνία. Φίλε, η ομάδα σου με το ζόρι καταϊδρωμένη κιόλας. Τρίτη. Πρόσεξε. Ναι. Το ντεζεβαντάζ, να πούμε, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, ναι, είναι ότι θα έχουμε play-off μάγκες. Την κάθατε τη βάρκα. Φίλε, δεν έχεις ρόστερ, δεν βλέπεις μπροστά σου, να ξέρεις. Λοιπόν. Δεν βλέπεις μπροστά σου. Τι θα τα πούμε. Πέρα από τη Λάρισα τώρα, θα χάσει και εκεί βαθμούς. Μα τι δίνεις ρε Καρτάση να πούμε τώρα. Ένα, αφού τα λέμε ρε Καρτάση. Μα τα λέμε, κουβέντα κάνουμε. Νεροπείς το Λουίσε να πούμε στο στόμα ρε παιδί. Μα τι να πω ρε. Πες τα. Λοιπόν, σου λέω ότι τεκτικά η ομάδα κέρδισε δύο παίκτες. Τεκτικά. Αυτόν που πήραμε από τη Λάρισα και τον Γιακουμάκη, τον οποίο θα τον βλέπει σε δύο μήνες, ναι, σαν δεύτερη αλλαγή και θα σου πετάξει τα γκολ, ναι, και θα σε ματώσει όπως δεν το περιμένεις και μες στην έδρα σου. Λίγος είσαι φίλε, καλό πρωινό να έχεις. Μόνο που το λέει. Μόνο που είπες Δέλετιτς και Γιακουμάκη, τελείωσες. Δηλαδή περιμένει τον Τέλετς και τον Γιακουμάκη να πάρει πρωτάθλημα. Εγώ, άμα ακούω τη λέξη Γιακουμάκη, ναι, ακούω μπούλινγκ θα τον κάνουν. Σε παρακαλώ τώρα, έχει ελπίδες με Τέλετς.